Γεια σου Πάρη. Γεια σου Ντόνι, Γεια σου Λίλιαν. Γεια σου παιδιά. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την Λίλιαν Μπαλατσού, ε, η οποία κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Μπορώ να πω ότι για yeah, AI, yeah, convertible AI, μου αρέσει πάρα πολύ και μια κοινότητα την οποία τρέχει και θα μα πει περισσότερα. Τα κρατάω λιγάκι έτσι, ξέρει, για να εξαπλώνονται σιγά σιγά. Αλλά πριν πάμε εκεί, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο να μα πει κάποια πράγματα για σένα και σιγά σιγά να το πιάσουμε από εκεί πέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, στι μικρέ κουβέντε. Ε, εγώ είμαι γνωσιακή νευροεπιστήμονα ε, με ειδίκευση τη γλώσσα. Εργάζομαι τα το τελευταία το τελευταίο πέντε χρόνια στο AI, mm -hmm. στο Conversational AI, λόγω γλώσσα. Ε, και είμαι και ιδρύτρια του Gringles Code, τη κοινωνική αυτή πρωτοβουλία και ψηφιακή καμπάνια που ανέφερε. Από όπου σε βρήκαμε κιόλα. Mm -hmm. Οπότε δουλεύει αυτό σίγουρα, δίνει exposure. Τι είναι ένας νευροεπιστήμονας? Ένας νευροεπιστήμονας είναι ένας διεπιστημονικός επιστήμονας ε, που κατά βάση ε, κάνει έρευνα ε, και προσπαθεί να συνδέσει την νόηση mm -hmm. με... Με βιολογικά με τη βιολογία, με την ευρωεπιστήμη, με τον εγκέφαλο και με λοιπά συγκεκριμένε ικανότητε ή δεξιότητε ή πτυχέ τη ενώηση. Μία από αυτέ είναι η γλώσσα. Άλλη από αυτέ θα μπορούσε να είναι η πτυχε τη νοηση μια απο αυτε ειναι η κίνηση, η χρησιμότητα των χεριών, π.χ. στα εργαλεία. Ένα νευροεπιστήμονα προσπαθεί να δημιουργήσει την γνώση και την κατανόηση σαν κεντρική επιστημονική γραμμή για να την πάρουν και άλλες επιστήμες, πιο κλινικές και μη, για το πόσο ο εγκέφαλός μας λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, δεξιότητα ή λειτουργία. Φανταστικό. Ε, πολύ επιστημονικό θα πω για μένα. Ε, οπότε για να ρωτήσω λίγο να το καταλάβω λίγο καλύτερα και άρα πρακτικά είναι το πώς μεταφράζονται σήματα του εγκεφάλου και αυτά μετά γίνονται κάποιο τρόπο έκφραση. Μπορεί να είναι δηλαδή κάποια κίνηση κλπ. Κάπω έτσι, Όχι, ναι. Μπορεί να είναι και σήματα, μπορεί να είναι και περιοχέ του εγκεφάλου. Π. Τι, π. τι ενεργοποιείται, α πούμε. Τι ενεργοποιείται, κάθε... okay. πότε, γιατί, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι και συμπεριφοριακέ μετρήσει, όπω mm -hmm. ο χρόνο αντίδραση. Mm -hmm. ε, Κάποιε πειραματικέ μέθοδοι που χρησιμοποιεί ένα νευροεπιστήμονα είναι ανάλυση reaction time δηλαδή ε, χρόνο αντίδραση, ε, εγκεφαλογραφήματα που έχω χρησιμοποιήσει εγώ εκτενώ, μαγνητική ε, και ψυχολογικά πειράματα. Για να το πούμε και ψυχολογικά να Ψυχολογικά το... πειράματα. Ναι, δηλαδή... ψυχολογικά με την έννοια του. Της, αντι... της, μετρώντας την αντίδραση του ανθρώπου σε κάτι, mm -hmm. σε κάποιο ερέθισμα ή και το χρόνο που αντιδρά. Δηλαδή, ένα ψυχολογικό πείραμα. Την αντίδραση ποιοτικά εννοείται. Την δηλαδή, αντίδραση τι ποιοτικά. Ακριβώ. Δηλαδή, μπορώ εγώ να σε βάλω να ονομάσει πέντε εικόνε. Okay. Θα μετρήσω και αυτά που είπε, αλλά και το χρόνο που σου πήρε να τα πει. Οκ. Okay. Εμένα αυτό το οποίο μου φάνηκε ενδιαφέρον που είπε και το οποίο δεν το είχα καταλάβει εγώ. ό,τι έχω διαβάσει για το neuroscience είναι ότι έχει και κάποια verticals, δηλαδή αυτό το οποίο είπε ότι κάποια έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, κάποια mm. άλλα έχουν να κάνουν με... Οπότε δεν, από μόνο του είναι σαν να λες engineer, εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα I πολύ ευρύ. Ωπα, ορίστε, εδώ το, το AI δεν <laughs> δούλεψε <laughs> καλά. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Ε, ναι, έχει κάποια verticals και κάποια horizontals. Εγώ είμαι γνωσιακή νευροεπιστήμονας. Ένας άλλου είδους, ένας βιολογικός νευροεπιστήμονας ε, μπορεί να μελετάει π.χ. τα ποντίκια και το, τον εγκέφαλο mm. των ποντικών μη λειτουργικά. Η γνωσιακή νευροεπιστήμη, και εδώ μπαίνει η νόηση, προσπαθεί να καταλάβει, να ενώσει την νόηση, το μυαλό δηλαδή, με τον εγκέφαλο. Mm -hmm. Οπότε αυτό είναι το focus point σε αυτό το. Okay. Άρα το το πώ, α πούμε, η γλώσσα, για να το συνδέσω και λίγο και με τη γλώσσα που καταλαβαίνω, ναι, ναι. είναι το κομμάτι το οποίο έχει ασχοληθεί περισσότερο, mm -hmm. είναι πώ, τι καταλαβαίνει κάποιο από τη γλώσσα, πώ εκφράζεται μέσω τη γλώσσα κλπ. Δηλαδή, σαν εργαλείο επικοινωνία. Ναι, Να πω έτσι, είμαι πολύ μακριά. Το, όχι, είσαι πολύ κοντά. Είσαι πολύ okay. κοντά. Το πώ ε, επεξεργαζόμαστε τη γλώσσα, δηλαδή τώρα εγώ μιλάω, σε ένα τι συμβαίνει στον εγκεφαλό σου που με ακού, mm -hmm. πώ επεξεργάζει όλα αυτά τα ερεθίσματα, language processing, το πώ παράγουμε ε, τη γλώσσα και το πώ καταλαβαίνουμε τη γλώσσα ή το πώ αποκτούμε τη γλώσσα. Μελετώντα δηλαδή τα έμβρια ή ανθρώπου με Οι ανθρώπου με δυσλειτουργίε. Αυτό είναι το πιο κλινικό κομμάτι τη mm -hmm. γνωσιακή νευροεπιστήμη. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μα με τη γλώσσα. Γιατί η γλώσσα είναι μια πολύ μοναδική λειτουργία για τον άνθρωπο. Είμαστε τα μόνα είδη που έχουμε γλώσσα, γλωσσική επικοινωνία σαν, σαν σύστημα. Ε, οπότε είναι, προσπαθούμε να απο, κρυπτογραφήσουμε τη γλώσσα, το πόσο ιδιαίτερη είναι, okay. πόσο διαφορετική είναι από τα, από τα συστήματα επικοινωνίας που έχουν π.χ. τα ψάρια, οι μέλισσες. αυτό τώρα εγώ ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει, αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος γλώσσα, αλλά όχι αυτό το οποίο έχουν οι φάλαινες, για παράδειγμα. Το ότι είναι πολύ abstract, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για, για abstract νοήματα mm -hmm. μπορούμε να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε μπορούμε να γράψουμε ποιήσεις, να αναφερθούμε στο παρελθόν να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης και κατανόησης η γλώσσα, η ανθρώπινη γλώσσα του κόσμου γύρω μας mm -hmm. στο ζωικό βασίλειο οι υπόλοιπε μορφές επικοινωνίας είναι συνήθως σε ένα πιο surface layer που λέμε δηλαδή ε, είναι πιο άμεσες έχουν να κάνουν με το άμεσο μέλλον με την επιβίωση ο άνθρωπος με τη γλώσσα έχει καταφέρει να γράψει τα mm. μεγαλύτερα συγγράμματα, να δημιουργήσει ιδέες, να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους. Είναι σε ένα επόμενο επίπεδο. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιο ότι έχει πιο μικρό λεξιλόγιο με ένα ζώο, ότι μπορεί να πει φοβάμαι, φύγει από εδώ, ξέρω εγώ, ή κάτι, δηλαδή και να και εκφράσει. Και τα νοήματα είναι πιο συμπλή. Κάτι, εγώ, πολύ καλά, πιο απλά, οκ. Okay. Είναι ναι, και τα νοήματα και το, και το, λεξιλόγιο και ο τρόπος που νευροβιολογικά υπάρχει γλώσσα μέσα μας, υπάρχουν πολλές θεωρίες, το ότι είμαστε όντω ε, ειδικοί, είμαστε όντω inclined σαν είδο mm. να έχουμε και να μιλήσουμε τη γλώσσα. Mm -hmm. ε, ενώ τα υπόλοιπα ζώα, τα, σύστημα επικοινωνίας, συστήματα επικοινωνία που έχουν είναι πιο, ε, πιο μεστά, πιο μικρά. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με το λεξιλόγιο, έχει να κάνει και με το πώ η γλώσσα συνδυάζεται με τη σκέψη και το πώ μα έχει mm. αλλάξει σαν είδο και μα έχει καθορίσει. Είχα δει κάτι ενδιαφέρον, το οποίο έλεγε ότι κάτι που ξεχωρίζει την ανθρώπινη γλώσσα με τα άλλα συστήματα επικοινωνία είναι ότι είμαστε το μόνο είδο το οποίο θέτει ερωτήσει. Mm -hmm. Ότι δηλαδή η φάλαινα ή το. το, 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 το που έχει έναν τρόπο επικοινωνία. Όχι ακριβώ, αλλά έχει έναν τρόπο ναι. που νομίζω με ορμόνε ενημερώνει που υπάρχει φαγητό. Α, αυτό τα άλλα είναι εκπομπέ σήματο, ότι εδώ είναι αυτό, εκεί είναι το άλλο, εγώ πεινάω, αλλά δεν υπάρχει ερώτηση στο ότι εσύ ξέρω πώ είσαι τώρα. Ναι, και επίση κάτι που πολύ ωραία ανέφερε είναι ότι η γλώσσα μα έχει πολλέ μορφέ. Έχουμε την ομιλία, που από τα ζώα, λίγα ζώα έχουν. Κραυγές, οι άνωρθε κραυγέ, ή π.χ. υπάρχουν τα, τα πουλιά που μπορεί να μιλάνε, ο παπαγάλο. Αυτά είναι ζώα που είναι πιο κοντά στο, mm -hmm. στην ανθρώπινη ομιλία. Σαν λειτουργία έχουμε τη γραφή. Mm -hmm. Είναι ένα είδο, δηλαδή η γλώσσα υπάρχει μέσα μα και γύρω μα με διάφορε μορφέ. Και γι' αυτό και υπά, υπάρχει μόνο η ανθρώπινη γλώσσα, η υπολογιστική, mm -hmm. αλλά mm -hmm. δεν υπάρχει η γλώσσα με, τη μορφή, με την έννοια τη γλώσσα των, των σκύλων, π.χ. Δεν θεωρείται γλώσσα. Οκ. Okay. Mm. Καλά, και σίγουρα φαντάζομαι ότι στον άνθρωπο. Όχι, φαντάζομαι στον άνθρωπο είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα ανά τα χρόνια τα οποία βοηθήσαν στην ανάπτυξη κοινωνιών, τεχνολογία, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι επειδή μπορεί να γράψει, άρα να μείνει επόμενος και να μιλήσει, να μοιραστεί και να συζητήσει με κάποιον άλλον. Ακριβώς. Δηλαδή το ότι εμεί μαθαίνουμε πράγματα σήμερα, αυτό είναι κάτι το που μα βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι αύριο αυτό, μέσα από μια συζήτηση. Ναι. Αυτό και μόνο που κάνουμε τώρα, είναι μια... το ότι μιλάμε δηλαδή, γιατί εγώ έχω μελετήσει πολύ την ομιλία, είναι μια πολύ πλοκή διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά layers, πολλά representations που, που συμβαίνουν mm. κάθε δευτερόλεπτο που διαλέγουμε μια λέξη να πούμε mm -hmm. και λέμε 16.000 περίπου λέξει την ημέρα. Είναι πολλέ. Okay. Μία ah, με ναι, δύο λέξει στο δευτερόλεπτο. Αλλά αυτό, όταν το απομονώσει σαν ερευνητικό πεδίο και πα στο μικρότερο του κομμάτι να δει, τι συμβαίνει τώρα που εγώ λέω μια λέξη στο δευτερόλεπτο. Θα βρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικέ διεργασίε του εγκεφάλου από κάτω και πολύπλοκε. Yeah. Και αυτό συμβαίνει στη μία γλώσσα. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίζουμε ένα κομμάτι. Και από άλλη γλώσσα. Κάποιοι καλύτερα, κάποιοι. Και αυτό καλύτερα. λειτουργεί διαφορετικά, δηλαδή. Αλλιώ λειτουργεί γνωσιακά στον εγκέφαλο τα ελληνικά, τα αγγλικά, ό,τι ξέρει ο καθένα. Λοιπόν, μετράει σίγουρα, αν δεν μιλάμε για απόλυτη διγλωσία ότι εσύ από πολύ μικρό μιλά και αγγλικά και ελληνικά σπίτι σου. Αυτό θέλω να το ρωτήσω μετά. Ωραία. αλλά να το έχω κρατήσει. Α like. πούμε τώρα εμεί που έχουμε μια δεύτερη γλώσσα η οποία είναι λιγότερη, λιγότερο mm -hmm. ενεργή, όπω τα αγγλικά. Mm -hmm. Δεν είναι η μητρική μα, όσο καλά και να την ξέρουμε. Ε, ο εγκέφαλό μα πολλέ φορέ σε κάποιε συνάψει έχει δημιουργήσει εξτρά μηχανισμού. Π.χ. στο γνωστικό σα αντικείμενο. Mm -hmm. Στον προγραμματισμό έχετε μάθει να σκέφτεστε περισσότερο στα αγγλικά. Ή, ή, όλο, το, όλο το επιστημονικό πεδίο αυτό έχει μεγαλύτερο exposure ε, τα αγγλικά mm -hmm. ε, σε εσά. Κάποιε φορέ ο εγκέφαλό έχει αναγκαστεί να δημιουργήσει εξτρά συνάψει για να μπορείτε να μπαλανσάρετε το input που έχετε στα αγγλικά... με αυτά που θέλετε να πείτε στα ελληνικά... ή αν η δουλειά σας είναι πιο πολύ δίγλωση. Δουλεύετε, mm. π.χ. σε μια αγγλική εταιρεία... Ε, στην Ελλάδα ή σε μια mm -hmm. ελληνική εταιρεία... που το γνωστικό αντικείμενο είναι πολύ... Ε, αγγλόφωνο. Mm -hmm. ε, η γλώσσα και... και οι δύο γλώσσες... όταν υπάρχουν μέσα μας... Ε, επηρεάζουν η μία την άλλη σε εκφάνσει. Mm -hmm. Επηρεάζουν και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Υπάρχουν διάφορα θεωρήματα ε, το linguistic relativity που λέει ότι η γλώσσα το, το strong view είναι ότι η γλώσσα καθορίζει τη σκέψη μας. Οκ. Mm -hmm. okay. ε, με τους εσχυμούς για το χιόνι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει διάφορα παραδείγματα. Ναι, ναι. Πόσες λέξεις έχουν για το χιόνι για εσχυμό για αυτό είναι. Ναι. Γιατί τις έχουν. Γιατί έχουν καθο... αποφασι... αναγκαστεί στον κόσμο που ζουν, στο οικοσύστημα που, που ζούνε να έχουν διαφο διαφορετικά representations mm -hmm. υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Αθανασόπουλου του Πάνου με τον Κιγιάμ το, το, τον Θερή που είναι επιβλέπων καθηγητή μου που έχουν βρει ότι οι Έλληνες ε, επειδή έχουμε πολύ δυνατή γλωσσική αναπαράσταση για το γαλάζιο το γαλάζιο δηλαδή okay. υπάρχει πολύ πιο ε, έντονα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας από το λαχανί ναι. σαν, σαν γλωσσική αναπαράσταση, το αντιλαμβανόμαστε σαν διαφορετικό χρώμα από το μπλε και όχι σαν διαφορετική απόχρωση του ίδιου χρώματος. Γιατί, όχι γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος, προφανώς και αυτό παίζει ένα ρόλο, ναι. αλλά γιατί η, είναι τόσο δυνατή αυτή η δυναμική της αναπαράστασης αυτής της λέξης στην καθημερινότητά μας, που αυτό επηρεάζει πώς εμείς ανταποκρινόμαστε στο ερέθισμα αυτού του χρώματος. Φανταστικό. Και εδώ μπορώ να δηλώσω ότι εγώ που έχω ξέρω, 7-8 χρώματα που μπορώ να διακρίνω, <laughs> το γαλάζι είναι όντω ένα από αυτά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Yeah. Αλλά ενώ για άλλα, α πούμε, μπορεί να μην έμπαινα στη διαδικασία να πω λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο. Δεν υπάρχει άλλο yeah. χρώμα που έχουμε αποχρώσει. Ναι. Yeah. Που εγώ, σαν όν που έχει λιγότερε αποχρώσει, επειδή γνωρίζει. Δεν, δεν, ξέρω καν, πώ να σου πω, δεν, δεν έχω ιδέα. <laughs> το λε, επειδή γενικά δεν ασχολείσαι με τα χρώματα. <laughs> Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου πούνε πε μου 18 μπλε και να σου πούνε 18 μπλε. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή μου φαίνονται μπλε όλα. Ναι, το γαλάζι ναι. όμω είναι όντω από τα χρώματα το οποίο είναι απόχρωση άμα το σκεφτεί, που δεν. Είναι... Ναι, ναι ναι, που ναι, ναι. Για μένα θα το έλεγα σαν ένα ξεχωριστό χρώμα. Δεν, θα... δεν, το, έχω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν έχω τώρα. Το, το σκέφτομαι να το σκέφτομαι διαφορετικά ή όχι. Okay. Δεν έχει σημασία τι σκέφτεσαι. Σημασία έχει τι, τι ε, ο εγκέφαλό σου ασυνείδητα. Καταλαβαίνει διαφορετικό. Αυτό ναι, με εγκεφαλογραφήματα δηλαδή, mm. το, βρήκαμε. το βρήκανε Έλα δε οι συνάδελφοι. Εσύ. Δηλαδή, μπορεί τώρα να το λε και να λε: Ναι, το βλέπω διαφορετικό. Το ζήτημα είναι αυτά τα λίγα milliseconds να. που ο εγκέφαλο σου ε, κάνει fire τα neurons, πώ αυτό στατιστικά διαφέρει. Οπότε, mm. αυτό κάνει η νευροεπιστήμη. Προσπαθεί να βρει τα patterns στατιστικά σε πολλά δεδομένα, σε πολύ κόσμο διαφορετικό. Mm. Είναι group studies, δεν είναι εγώ, εσύ, εσύ, εσύ. Άντε, ε... ξυπνά μια μέρα και λε. έτσι όπως το κόβω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως το κόβω. Ε, υπάρχουν υπόθεση, αλλά πρέπει να αποδειχτούν να επιστημονικά, ερευνητικά και ναι. εγκεκριμένα. Ναι, πάντα. Είχα δει πάντως, δε, τώρα δεν θέλω να το πάω στο κοινωνικό πολιτικό, αλλά έχω δει, όντω, έχω διαβάσει να λένε ότι καθεστώτα πιο απολυταρχικά, τα οποία επηρεάζουν... Ναι, κόβουν λέξει και επηρεάζουν το πώ εσύ μπορεί να εκφραστεί. Mm -hmm. Αυτό όντω αλλάζει το πώ λειτουργούν οι άνθρωποι. Mm -hmm. Γιατί σου, σου περιορίζουν νοητικά το, του όρου με του οποίου ναι, την εργαλειοθήκη. Και είχα δει ένα επεισόδιο. Τώρα, αυτό που μπορούμε να το βάλουμε. Είναι του Lex Friedman, που είχε πάει mm -hmm. μία κοπέλα η οποία είχε τραπετεύσει από τη Βόρεια Κορέα. Και έλεγε πω πηγαίνοντα στην Αμερική συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πράγματα γύρω μου στη Βόρεια Κορέα τα οποία δεν τα, έκανε register το μυαλό μου. Δεν τα λαμβανόταν, δηλαδή δεν ναι, Και, ένα από αυτά λέω τι έλεγε εκείνη, ρε παιδί μου, έλεγε ότι είναι η έννοια του ομοφιλόφιλου. Και έλεγε αυτό, έλεγε τώρα δεν ξέρω, απλά κάνω quote το βίντεο, έλεγε ότι αυτό δεν υπήρχε και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου πήρε κάποιο καιρό να κάνω process αυτή την έννοια φτάνοντας στην Αμερική. Είδες, ε, είναι Έτσι πολύ, έλεγε. αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μου έρχονται δύο παραδείγματα. Του Λάνθη μου, η, η, ταινία Ο η Κοινόδοντα, ναι. που υπήρχαν αυτά τα γλωσσικά associations, περιέγραφαν. Δεν θυμάμαι ακριβώ τα παραδείγματα. Που περιέγραφαν κάτι, είχαν δώσει ονόματα Α, για, άλλα πράγματα. για ναι. άλλα πράγματα. Και πόσο περίεργο μα φαινόταν εμά να το βλέπουμε σαν θεατέ, αλλά πώ λειτουργούσε στου ήρωε. Και ο, λο ο πολιτικός λόγος του Ντόναλτ Τραμπ, π.χ., που ήταν πολύ διαφορετικός mm -hmm. από όλους τους άλλους πολιτικούς λόγους. Ναι. Τελείων, δηλαδή, είχαν γίνει γλωσσολογικές, ε, 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 γλωσσολογικές επεξεργασίες ε, και αναλύσεις στο λόγο του. Τελείων, μικ χρησιμοποιούσε μικρές προτάσεις, κοφτές λέξεις, τελειώνε σχεδόν πάντα με μια πολύ έντονη συναισθηματικά λέξη. Mm -hmm. Όλα αυτά επηρέαζαν και την κατανόηση... Των ψηφοφόρων, τον το συναστηματικό κόσμο. 100%. 100%. 100%. Εντάξει, mm. και ο, ο λόγο νομίζω είναι και τα πιο δυνατά πράγματα. Δηλαδή, κατά καιρού υπάρχουν λόγοι που έχουν μείνει στην ιστορία, α πούμε. Οι ναι. οποίοι φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλοδουλεμένοι, ή βλέπει ένα άτομο το οποίο σου μιλάει και. Μπορεί να λέει τέτοια πράγματα με κάποιον άλλον, αλλά ο τρόπο που το λέει, ο το... τόνο τη φωνή, φαντάζομαι και όλα αυτά είναι το πώ περνά κάποια μηνύματα. Σε πίθει. Αυτό είναι που λέμε η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Mm -hmm. mm -hmm. Πολλέ φορέ κάτι τέτοιο συμβαίνει με την, με την ομιλία. Και έχει και πολύ σημασία τώρα που, που μιλάμε για αυτά να πούμε και ότι διαφέρει πολύ κατά πόσο μιλάμε και εμεί στην πρώτη μα γλώσσα ή στη δεύτερη γλώσσα. Ε, με κάποιου συνάδελφου ερευνητέ, με τον Ραφάλ, τον Τζον Σικ, την γκακορό, είχαμε βρει ότι ε, στη δεύτερη γλώσσα, στα αγγλικά π.χ., είμαστε λιγότερο συναισθηματικοί όταν μιλάμε και περιμένουμε και λιγότερο συναισθηματικά ερεθίσματα από το περιβάλλον μα. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Wow. σω επειδή εκεί πέρα έχει ένα πιο πεζό τρόπο επικοινωνία, ότι... Πραγματικά θα χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα για να επικοινωνήσει κάτι που είναι σύνδεση δουλειά, ίσω είναι. Μπορεί, αυτό... μπορεί δεν, δεν έχουμε καταλήξει επιστημονικά, γιατί υπάρχουν πολλέ θεωρίε γιατί οφείλεται αυτό. Έχει σίγουρα ένα dissociation διαφορετικό όταν μιλά τη δεύτερη σου γλώσσα. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το γεγονό ότι από μικρό ή μικρή συνέδεσαι τα πρώτα ερεθίσματα με την πρώτη σου γλώσσα. Mm -hmm. Οπότε τα connections μπορεί να είναι πιο δυνατά. Μεταξύ γλώσσα και συναισθήματο, αλλά είναι έτσι κάτι νομίζω που αξίζει να, να σταθούμε σαν fun fact. Φανταστικό. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί το έχω απορία εδώ και μερικά λεπτά που το ανέφερε. Τι διαφορά έχει το να είσαι δίγλωσσος... ή το να γίνει δίγλωσσος. γιατί για παράδειγμα. Mm σε μεγαλύτερου ανθρώπου, οι οποίοι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί με τι γλώσσε και άνθρωποι που είναι λιγότερο καλοί με τι γλώσσε. Αυτό υπάρχει ξεκάθαρα διαφορά. Δεν το έχω πετύχει ποτέ σε κάποιο άτομο το οποίο ήταν δίγλωσσο αυτό. Δηλαδή, τα δίγλωσσα άτομα φαίνεται, που είναι από μικρά ενώ, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό. Και άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια σχέση στο πώ κατανοεί τη γλώσσα. Ε, Πώ αποκτά, συγγνώμη, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί Ναι, γιατί, απο, γιατί να μιλάμε κρατήσεις. για απόκτηση, δεν μιλάμε για μάθηση. Μιλάμε για language acquisition. Όταν γεννηθήκαμε όλοι, mm -hmm. δεν μάθαμε, αποκτήσαμε και με στατιστικέ πιθανότητε και με συμβολικέ αναπαραστάσει που είχαμε τη γλώσσα, τη μητρική μα γλώσσα. Ε, εκμάθηση κάναμε μετά όταν πήγαμε στο φροντιστήριο και μάθαμε αγγλικά, π.χ. ή μετά. Στο σχολείο, Ναι. <laughs> <laughs> Η δίγλωσία γενικά επιστημονικά έχει πάρα πολλά ωφέλη. Mm -hmm. ε, Τη συνιστούν δηλαδή οι επιστήμονες. Γιατί σε έρευνες που έχουν γίνει πάλι σε μεγάλα groups μεταξύ ατόμων δίγλωσσων και ατόμων μονογλωσσών, monolinguals, βρέθηκε ότι η δίγλωση συνήθως υπάρχει μικρότερος κίνδυνος να πάσχουν μετέ, μετέπειτα στη ζωή τους από π.χ. Alzheimer ή Άνια ή όλα αυτά τα... τα cognitive aging που λέμε. Τώρα, είναι διαφορετικό να μάθεις ε, από... Να, να έχεις από μικρή ηλικία δύο γλώσσες. Ο εγκέφαλος ξεκινά να αναπτύσσει μηχανισμούς έτσι ώστε να μπορείς να τις ισορροπησεις mm -hmm. Είναι ήδη Εξαιρετικά θαυματουργό θα το πω εγώ ε, η απόκτηση της μίας γλώσσας που έχουμε από πολύ λίγα ερεθίσματα σαν παιδιά και καταφέρνουμε μεγαλώνοντας να αποκτήσουμε mm -hmm. όλη αυτή την κατανόηση με σχετικά λίγα δεδομένα και λίγο exposure mm -hmm. να μπορέσουμε να χτίσουμε novel, ε, πρωτοποριακές, πολύπλοκες προτάσεις να δημιουργήσουμε δηλαδή. Ε, οπότε μια, φορά, μια διαφορά εκεί πέρα εντοπίζεται στο... Κατά πόσο ο εγκέφαλό μα χρησιμοποιεί και αναπτύσσει εξτρά μηχανισμού. Μια άλλη διαφορά είναι ότι καμιά φορά όταν υπάρχουν δίγλωση, τρίγλωση, γιατί υπάρχουν τρίγλωσα, τετράγλωσα παιδιά, κάποιε φορέ μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε language attrition, δηλαδή κάποιε γλώσσε να κάνουν ένα steep ε, fall, δηλαδή να μην κάνει keep up η κατανόηση το ίδιο. Όχι να, να σταματήσει, α πούμε. Όχι να σταματήσει, να είναι ένα φρενάρισμα και μια δυσκολία που αντιμετωπίζει το νέο παιδί, αλλά μετά αυτό επανέρχεται. Δηλαδή, okay. είναι, είναι απλά κάποιε φορέ μπορεί να είναι πιο, πιο challenging, τέλο πάντων, να μπορείς, να χρειάζεται σε μικρή ηλικία να επικοινωνεί σε δύο-τρει λέξει. Αλλά αυτό δεν είναι επίφοβο. Το αναφέρω για να, να μην νομίζει και ο κόσμο ότι είναι κάτι κακό. Yeah. Ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τη γλώσσα και την απόκτηση και την κατανόηση είναι ότι υπάρχει η κριτική περίοδος που θα μάθουμε τη γλώσσα. Οι περισσότεροι επιστήμονε λένε ότι για να γίνει δίγλωσο δεν μπορεί ξαφνικά στα 7-8 σου mm -hmm. να πει: Τώρα ξεκινάω. Θα, θα μπορέσει, αλλά δεν θα είναι ακριβώ balance οι γλώσσε. Η κριτική περίοδο όμω ισχύει mm. μέχρι και τα 5 περίπου μα, 5 έτη περίπου, για, την, ε, για το exposure γενικά στην ανθρώπινη γλώσσα. Έχουν βρεθεί. Έχουν γίνει έρευνε και έχουν βρεθεί π.χ. κακοποιημένα παιδιά που ήταν απομονωμένα σε απομονωμένα περιβάλλοντα και δεν είχαν εκτεθεί ούτε στη γλώσσα ούτε στην ομιλία. Mm -hmm. Αυτά τα παιδιά δεν μπόρεσαν ποτέ να μάθουν τη γλώσσα. Υπάρχει κριτική περίοδο που μέχρι που ο εγκέφαλό μα μπορεί να κατανοήσει, να μάθει, να αποκτήσει την ικανότητα. Να το πω ίσω ο εγκέφαλό πιο. Να... να καταλάβω. Δηλαδή υπάρχει... Είναι τα πρώτα, ας πούμε, τα πρώτα πέντε χρόνια. Τη ζωή που αν δεν μάθει τουλάχιστον μία γλώσσα εκεί μέσα, μετά γίνεται τραγικά πιο δύσκολο. Ναι, ακριβώ. Γενικά, άρα εκείνα τα χρόνια αναπτύσσεται και η ικανότητα του να μαθαίνει γλώσσε γενικότερα. Ναι. Wow. Να αποκτά. Να αποκτά. Να, ναι. Ναι. να κάνει acquire ναι. τη, τη γλώσσα. Ναι, ναι, γιατί... θα το χρησιμοποιώ αυτό. Θα... Να κάνει. Ναι. <laughs> ε, Γιατί ε, είναι πολύ. Εκείνη, εκείνη την περίοδο γίνεται όλο το development. Ναι. Νευροφυσιο, νευροφυσιολογικά ε, και η γλώσσα έχει ναι μεν υπάρχει ένα μεγάλο debate τη γλώσσα ε, τη μαθαίνουμε γεν, γεννιόμαστε τάμπουλα ράσα ε, ή έχουμε ήδη ικαν, ικανότητε για γλώσσα από το DNA μας ναι. ε, αυτό είναι ένα, ένα debate εγώ πιστεύω a little bit of both τα δεδομένα δείχνουν ότι Αυτά ήταν τα, τα, γνωστά διχοτομικά debates της επιστήμης που έκαναν φλάρι στα 70s, 80s που έχουν να κάνουν κυρίως και για το nature versus nurture okay. δηλαδή mm -hmm. από τη φύση μας ή από το περιβάλλον mm -hmm. αυτό εφαρμόζεται και στη γλώσσα κάπου στη μέση βρίσκεται γιατί και Νευροβιολογικά, νευροφυσιολογικά έχουμε την ικανότητα για τη γλώσσα. Έχουμε γονίδια που έχουν βρεθεί ότι είναι associated με τη γλώσσα, το FOXP2, Όσοι έχουν μετάλλαξει αυτό το γονίδιο, έχουν πρόβλημα ομιλία. Οπότε mm -hmm. υπάρχουν και τα δεδομένα. Το... Ναι, υπάρχουν τα δεδομένα. Αλλά και με βάση όλη αυτή την νευροφυσιολογική ικανότητα που έχουμε, αν δεν εκτεθούμε στη γλώσσα καθόλου, όπω είδαμε με τα παραδείγματα που αναφέρα, αναφέραμε, δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πάντα. Δεν μ' αρέσουν πολύ εμένα αυτά τα στιγνά, τα διχοτομικά, τα debate. Τα είναι, είναι και δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε. <σχει> <σχει> ναι, ναι, ναι. Είναι σαν το δικό μας το, το αν το είναι PNP τα... Um... Τώρα, καθώς, τώρα. Δε τώρα δε και εγώ ας το, το μπέρδεψε γιατί ήθελα να πω και κάτι άλλο και το έχω μπερδέψει. Αλλά αυτό την είχα την απορία το πώς κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί έχω, έχω ένα άτομο στον ευρύτερο οικογενειακό μου κύκλο, το οποίο τέλο πάντων μεγάλο, αλλά δεν έχει μάθει να μιλάει ποτέ. Mm -hmm. δεν μπο... Και πάντα είχα πορεία. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. ναι Και είχα πάντα πορεία. Πώ δεν μιλάει, αφού βλέπω ότι κα... Κα... αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Ξέρει εγώ ποιο είμαι, ξέρει οι υπόλοιποι τη οικογένεια ποιοι είναι, μα ακούει να μιλάμε. Θα... Υπάρχουν, υπάρχουν, πάρα πολλοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω να σου κάνω διάγνωση τώρα. Απλά υπάρχουν. Όχι, ναι, α, δεν είχα δείξει ποτέ τι μπορεί να. Πάρα, είναι λόγος. πάρα πολλοί λόγοι. Μπορεί πάρα, πάρα πολλέ. Μπορεί να είναι. Συνήθως συνήθω αυτό το, το Fox 2 το mutation στο Fox 2 έχει αυτό που λέμε developmental verbal dyspraxia. Προκαλεί. Αυτή είναι μια διάγνωση που, που γίνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Έχει βρεθεί σε πολύ λίγε οικογένειε. Και αν ε, είχε βρεθεί, θα ήταν associated, δηλαδή και με θέματα, με προβλήματα στο motor στην κίνηση. Α, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Υπάρχουν πολλές όμως γλωσσικές διαταραχές, εκτός από τις γνωστές που μπορούμε να έχουμε ακούσει, οι οποίες είτε είναι developmental, δηλαδή είτε είναι αναπτυξιακές και οφείλονται πάλι σε neurobiological ε, βάσεις, είτε είναι επίκτητες, ένα εγκεφαλικό πηχύ, ε, μπορεί να σου δημιουργήσει αφασία. Αφασία τι σημαίνει, ε, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είτε στην παραγωγή είτε στην κατανόηση γλώσσα. Ναι. Οκ. Okay. Το κουπάει αυτό. <laughs> Όχι, πάντα. Εγώ ξεκίνησα τώρα και πιο πολύ με τα, με τα δίγλωσσα παιδιά, γιατί μένα πάντα με μάγευε αυτό. Δηλαδή, είχα, ναι. έχει τύχει να, και όσο παιδί να επιδράσω με άλλα παιδιά με ναι. δίγλωσσα. Το οποίο πάντα εισαγωγικά ζήλευα το πόσο καλύτερα ήταν στα αγγλικά ή, ξέρει, mm. σε γλώσσε που ήταν η δεύτερη γλώσσα του. Αλλά ok, αυτό δεν είναι σαν παιδικό, α πούμε, τέτοιο. Mm. Αλλά αυτό που με έχει μαγέψει είναι που σε κάποια φιλικά ζευγάρια που έχει τύχει να έχουν. που είναι διαφορετική γλώσσα ο ένα ε, γονιό από τον άλλον, που το παιδάκι συνεννοείται με, διαφορε... με την ίδια άνεση, σαν να μιλάει μία γλώσσα και μιλάει ταυτόχρονα δύο γλώσσε, ανεξάρτητα με το πιο γονέα μιλάει. Δηλαδή, μπορεί να γυρνάει στο... στον πατέρα, α πούμε, για να μιλάει ελληνικά και στη μητέρα και να μιλάει, ξέρω αγγλικά ή κάτι άλλο. Και το είναι switching, φανταστικό. language switching. Ναι, είναι, είναι θαυματουργό. Αυτό παιδιά είναι ο θευματουργό κόσμο τη γλώσσα. Mm. Είναι, είναι πραγματικά για μένα από τι πιο σημαντικέ λειτουργίε που έχουμε και γι' αυτό είμαι τόσο παθιασμένη με αυτό το, το χώρο. Πώ. Βασικά να, να το πάω λίγο αλλού το θέμα ή να πεις κάτι άλλο στο κομμάτι Όχι το και εγώ ήθελα ήρω. να πάω για Segway οπότε Ωραία. Πά, πάμε το δικό Segway <laughs> ε, Αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι πώς διαφέρει η γλώσσα που μιλάμε εμείς Με αυτή που μιλάει ή προσπαθεί να κατανοήσει ο υπολογιστής στο conversational τώρα Πολύ Δηλαδή πώ το, το, γιατί τι κάνουμε εμείς στην ουσία που έχουμε μια εικόνα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα πει η γλώσσα, προσπαθούμε να το εμφυσίσουμε αυτό στο μηχάνημα. Mm -hmm. Για να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί του μιλώντα, σαν να είναι άνθρωπο. Αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Ωραία. Πώ το προσεγγίζουμε αυτό και γιατί είναι σημαντικό. Σαν τελικοί χρηστέ. Για την ανθρωπότητα. Για την Γιατί να μην συνεχίσουμε μόνο να κάνουμε κλικ-κλικ και να μιλάμε κιόλα. Κοίτα, το conversational AI γεννήθηκε γιατί προσπάθησε να αυτοματοποιήσει, να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία που έχουμε για να αυτοματοποιήσει όλες με βάση τις συναλλαγές μας νομίζω. Αυτό ήταν το, το, το και το driving force. Είναι πολύ διαφορετικό σαν Σαν λειτουργία, σαν κλάδο, και είναι πολύ διαφορετική η γλώσσα που μιλάμε εμεί οι δύο. Mm -hmm. Η γλώσσα που. Ε, το human to computer και το co computer to human interaction. Mm -hmm. Είναι σίγουρα πολύ πιο πολύπλοκη η γλώσσα. Για να, για να γυρίσω λίγο πίσω, σαν reference, αυτό το debate nature ή nurture. Το σύγχρονο ε, deep learning mm -hmm. είναι βασισμένο στο nurture. Δηλαδή, no. στατιστικά, πολλά δεδομένα, reinforcement learning, όλα αυτά. Ε, το σύγχρονο deep learning και το AI και στη γλώσσα είναι βασισμένο σε αυτή τη λογική. Ότι δηλαδή από το, από το just, από το λίγο, από το τίποτα, ε, θα χτίσουμε και θα διαμορφώσουμε, θα φιντάρουμε πολλά, πολλά, πολλά δεδομένα. Μπορούμε να βάλουμε και κάποιου κανόνε, OK, και στατιστικά μετά. Όπω το ChatGPT, τα GPT-4, όλα αυτά τα μοντέλα μπορούν να βρίσκουν την προηγούμενη την επόμενη λέξη. Mm -hmm. Οπότε είναι βασισμένο εκεί, είναι πολύ high performing ε, όλα αυτά τα μοντέλα, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Είναι σημαντικό σαν είδο να αναπτύξουμε αυτέ τι τεχνολογίε. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου να τις αναπτύσσουμε με, με το μυαλό μας να είναι focus στο πού θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, τι θέλουμε να κάνει το AI, θέλουμε να μας βοηθήσει να λύσουμε προβλήματα που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε. Είναι mm -hmm. complementary, γι' αυτό μιλάω πάντα για complementary AI και για inclusive AI. Mm -hmm. Δηλαδή, προφανώς και είναι ωραία να χρησιμοποιούμε και να ε, αναπτύσσουμε ένα νέο σύστημα, ε, είτε σαν mirror του δικού μας συστήματος, αλλά είναι και σημαντικό, νομίζω, να το αναπτύσσουμε... για να μπορούμε να λύσουμε θέματα που εμείς δεν μπορούμε... όπως πηγαίνει να κάνουμε reach out ή να δεχθούμε τα, τα queries και τα questions... Ε, χιλιάδων ανθρώπων mm -hmm. που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό mm -hmm. ε, manually, θα ήθελε την αυτοματοποίηση. Mm -hmm. okay. Οπότε κάπως έτσι. Δεν ξέρω να απαντάω στον αριστερό ερώτημα σου. Το πήγα ναι, από εδώ, ναι. το πήγα από εκεί. Όχι μα, συζήτηση κάνουμε στο τέλο. της μέρας. Ναι. Είμαστε... Είναι το kick-off της Το kick-off, το... ναι. Ε, οπότε εγώ θέλω να πιαστώ λίγο αυτό που ανέφερε από το chat GPT, mm. ε, μάλλον από το GPT το οποίο είναι το μοντέλο φαντάζομαι πίσω από το chat GPT. Ε, και αυτό καταλαβαίνω ότι έχει πολύ μεγάλη γλωσσιακή βάση. Δηλαδή είναι ένα γλωσσιακό μοντέλο και μάλιστα ανέφερε κιόλα λίγο ότι πρακτικά αυτό που κάνει είναι να προβλέπει την επόμενη λέξη με βάση το, το ιστορικό τη μέχρι εκεί. Σωστά. Στα, στατιστικά προβλέπει το, το co-occurrence λέξεων. Αυτό το πράγμα πώς το καλό δουλεύει δηλαδή σαν ε για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν καταλαβαίνει από AI. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω πώ δουλεύει ένα υπολογιστή, μπορώ να καταλάβω πώ ένα υπολογιστή μπορεί να παράξει μια λέξη. Ναι. Αλλά το, αυτή τη μαγεία του ποια θα είναι αυτή η λέξη και πώ μπορεί αυτό να το κάνει απλά με πάρα πολλά δεδομένα. Εμένα το κεφάλι μου ακόμα δεν, το, δεν μπορώ να το καταλάβει ακόμα πλήρω. Πώ θα το έλεγε, α σε έναν. Απλοποιημένα θα έλεγα ότι. Ε, με βάση πάρα πάρα πολλά παραδείγματα εκπαιδεύουμε κάποιο network mm -hmm. ε, έτσι ώστε δίν, υπάρχουν τρία layers έχουμε ένα input ένα processing layer δηλαδή κάπου τα βάζουμε κάτι συμβαίνει σε ένα κουτάκι και από κάπως έξω βγαίνουν mm -hmm. κρύβοντας ας πούμε μία λέξη αναπρόταση αρχίζουμε να εκπαιδεύουμε το μοντέλο okay. στο ποια λέξη μπορεί να υπήρχε εκεί και μετά στατιστικά βλέπουμε τις πιθανότητες. Ποια είναι η πιθανότητα να πούμε ότι ο Πάρης περπατάει και τρέχει κάτω στον. Τι πιθανότητα υπάρχει. Στον δρόμο είναι μια πιθανότητα 60%. Στο, στο περίπτερο είναι μια 40%, 30%. Στο μπανάνα είναι μια πιθανότητα σχεδόν 0%. Mm. Οπότε... Κάπως έτσι, ε, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τα γλωσσικά στο, mm. στο, στο, σε αυτό το layer το επιφανειακό ε, της, του lexical co-occurrence, κάπως έτσι αρχίζει να μαθαίνει το μοντέλο και να καταλαβαίνει ότι τι είναι congruent, τι, τι μπορεί να υπάρξει, να συνυπάρξει, it makes sense, σαν πρόταση, και τι είναι τελείως άκυρο. Mm. Τώρα, όλα αυτά τα μοντέλα είναι το chat νομίζω είναι σχεδόν σε όλο το, ίντερνετ εκπαιδευμένο. Ε, και προφανώς και κάπου θα... Ή μπορεί να υπάρχουν αστοχίε. Στο ChatGPT δεν έχω δει μεγάλες αστοχίε στο γλωσσικό κομμάτι. Αλλά μπορεί να έχει αστοχίε σε θέμα hallucination για το για το truthful κομμάτι. Για το αν αυτά που λέει τα λέει και τα πιστεύει, είναι να τα παράγει generative AI τέλεια, αλλά ισχύουν στην πραγματικότητα. Θα βγει το μικρόφωνο, μα κυνηγάει το. Ναι, Δηλαδή, άμα και το chat GPT να έχει hallucinations, είναι δύσκολο να πράγματα. Έχει, μπορεί να ρωτήσει, π.χ. κάτι super duper complicated. Μπορώ να σου βρω παραδείγματα με τα hallucinations. Το οποίο δεν έχει να κάνει μετά με το κομμάτι το γλωσσικό, έχει να κάνει με το κομμάτι του καταλαβαίνει το AI αυτό που λέει. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να το καταλαβαίνει μέχρι εδώ. Εμείς όμως θέλουμε να το καταλαβαίνει ακόμα πιο κάτω. Θέλουμε να το καταλαβαίνει το, το AI, το AGI που θέλουμε να φτιάξουμε, το Artificial General Intelligence, πρέπει να το καταλαβαίνει στο πέρας και να συνδυάζει την πληροφορία και με άλλες παραμέτρους. Όπως πήγε αυτό που λέω τώρα είναι καλό, είναι ηθικό, mm -hmm. πρέπει να το λέω. Τι συναισθηματικό, ε, ε, τι συναισθηματικό περιεχόμενο έχει αυτό που λέω. Όλες αυτές είναι ερωτήσεις που μένουν απαντημένες. Το οποίο επίση δεν είναι και ίδιο σε όλε σε όλες ομάδε ανθρώπων, α πούμε, στι κουλτούρε. Δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείται αγενέ ναι. σε, σε μία ομάδα ανθρώπων, σε μία άλλη δεν είναι τίποτα. Ένα που είχα δει ένα ενδιαφέρον άρθρο το οποίο έλεγε ότι γιατί οι Ρώσοι δεν γελάνε, κάτι mm. τέτοιο. <laughs> και το έλεγε, το έγραφε ένα Ρώσο και έλεγε ότι εμένα λέει, μου φαίνονταν πολύ περίεργο που έμπαινα σε λεωφορεία στην Αμερική και μου χαμογελούσαν οι άνθρωποι, γιατί αυτό εμεί δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι επειδή δεν έχουμε έλλειψη χιούμορ ή οτιδήποτε, κάνουμε πολλά αστεία όλα αυτά. Απλά για μας το χαμόγελο είναι κάτι διαφορετικό. Αντίστοιχα, κάτι το οποίο, για παράδειγμα, ο τρόπο που συνήθω επικοινωνούμε οι Έλληνε, για κάποιου ξέρω ότι φαίνεται too much αυτό. Είναι ναι. overwhelming. <laughs> over <laughs> <laughs> Αντίστοιχα, μπορεί κάτι να θεωρείται αγενέ. Α, για παράδειγμα, εγώ έκανα για κάποιο διάστημα έκανα μαθήματα Ιαπωνικών. Και η δασκάλα μου είναι Ιαπωνέζα, κανονική. Η οποία μου είχε πει ότι όταν έβλεπε στην Ελλάδα τα παιδιά να μιλάνε στον ενικό στου γονεί, τη φαινόταν αγενέ. οκ. Okay. Ναι, γιατί στην Ιαπωνία υπάρχουν πάρα πολλοί βαθμοί ευγενία ανάλογα, ανάλογα με τη σχέση που έχουν οι δύο. Που μιλάνε και μία είναι τα παιδιά προ του γονεί που δεν μιλάνε flat στον ελληνικό όπω είναι η επικοινωνία που έχουμε εμεί. Και αυτό φαινόταν αγενέ. Οπότε... Δηλαδή υπάρχει άλλο πληθυντικό για να μιλήσω σε κάποιον ναι. που δεν ξέρω και σε κάποιον στο, γονι... στο γονιό ναι. και ο ενικό, α δηλαδή ναι, διάφοροι... και υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, και διαφορετικό το πώ μιλά στον μάνατζερ. Και πάντων okay. υπάρχουν πολλά... Ενώ στα αγγλικά π.χ. είναι dear John, είτε ναι. είσαι ο, ο υπερ-σούπερ-δούπερ-άγγλος-δερολόρδος, είτε είσαι ο φίλος. Σωστά. Ναι. Ενώ, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τώρα κάπως προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τον ελληνικό επαγγελματικά. Ναι. Αυτό είναι, μπορεί να θεωρηθεί κάτι σε μία ομάδα ανθρώπων, ενώ σε μία άλλη όχι. Αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεται το AI؟ το AI δεν θεωρώ. Ε, τώρα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι πάνω σε τι θα εκπαιδευτούν. Δεν έχω κοιτάξει ει τόσο μεγάλο βάθο το ChatGPT και σε. Πώ θα μπορούσε εννοώ. Ναι. Πώ θα μπορούσε. Αυτό θα μπορούσε παίρνοντα υπόψη τα pragmatics που λέμε, τα semiotics, δηλαδή άλλε πτυχέ τη γλώσσα εκτό από το, τα semantics και τα lexical, δηλαδή εκτό από το meaning, ε, τη, τη, λέξη. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι διαματισμοί, διάφορα connotations που μετά και με εκπαίδευση σε τέτοιου είδους δεδομένα, τα οποία όμως να είναι language specific όπως ανέφερες, αλλά και με πιο συμβολικές αναπαραστάσεις. Εγώ είμαι και λίγο πιο πολύ symbolic AI mm -hmm. άνθρωπος. Μ' αρέσει δηλαδή ε, να, να μιλάω και για την ανάγκη της, του AI σε σχέση με τη γλώσσα, να βάζει όλα αυτά τα, τα συμβολικά που λείπουν από το στατιστικό... Να, δείχνει, να δίνει δηλαδή κάποιους κανόνες ή κάποια, κάποια τέτοια features, γιατί αυτό το hallucination π.χ. θα μπορούσε να, να αποφευχθεί mm -hmm. αν είχαμε κάποια, κάποιους κανόνες, κάποιες κάποια symbols. Άρα αυτό κατά κάποιο τρόπο ίσως πάει σε δομή γλώσσας και σε πληροφορία που θες να, να μεταφέρεις. Άρα η πληροφορία να είναι τι θέλω να πω, α πούμε, και το μετά αυτό να μπορεί να έρθει κάπω να παντρεύεται με το πώ να το πει, ανάλογα με το συγκείμενο. Κάπω ναι, είναι πάρα πολύ. Τώρα, αυτή η εποχή που ζούμε, είναι, ε, σε σχέση με το AI και τη γλώσσα και τι εξελίξει που συμβαίνουν, είναι είναι πραγματικά groundbreaking και όντω συμβαίνουν πάρα πολλά, πάρα πολλά καλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί που λέμε ότι τώρα έχουμε φτιάξει το τέλειο μοντέλο που είναι human-like στο σύνολο. Έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο που είναι πραγματικά impressive σε πολύ συγκεκριμένα tasks. Και μπορεί και καλύτερο, σίγουρα, καλύτερο, γρηγορότερο τον άνθρωπο. Αν δεν έχουμε φτάσει αυτό που λέμε το. «Οκ, okay, έχουμε κάνει cloning τη γλωσσική ικανότητα στο AI. <Συσχελίδη> Δεν έχει γίνει αυτό. Για να την κάνουμε. Ασόρι, αυτό πολύ γρήγορο. Για να την κάνουμε clone, <συσχελίδη> πρέπει και να την κατανοήσουμε πρώτα. <συσχελίδη> Εντελώ. Έχουμε φτάσει εκεί. <συσχελίδη> Όχι. Πρέπει. Τώρα τι θέλει να σου πω ψέματα. Όποιο πει ότι ξέρει με 100% ακ... ε... ακρίβεια τι ακριβώ συμβαίνει στον εγκέφαλό μα για τη γλώσσα. Θα σου πει ψέματα. Ναι. <laughs> δηλαδή, ένα από τα μυστήρια του, του σύμπαντο είναι τι συμβαίνει στο σύμπαν, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Ναι, ναι, <laughs> Εκεί ναι, ναι, δεν ναι, ναι. μπορεί να είσαι 100% σίγουρο. Ακόμα ναι. και εγώ σε αυτά που έχω κάνει, έχω εκδώσει, έχω επαναλάβει πειραματικά, πάντα κρατάμε ένα 5%. Okay. Ε, γιατί, γιατί this is how the world uh, works. Δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Έχουμε κάποια βασικά πράγματα mm. τα οποία γνωρίζουμε σαν επιστημονική κοινότητα, αλλά. Πάντα θα υπάρχει η νέα γνώση, το νέο challenge. Και αυτό mm. προσπαθεί να κάνει και η επιστήμη. Να κάνει challenge τη, γνώ τη, τη γνώση και την κατανόηση που έχουμε για τον κόσμο. Τώρα, άμα είναι στο AI, π.χ., πολλά από αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πάρουμε σαν heuristics. Σαν να πούμε ότι κοίταξε, για να φτιάξω κάτι, πρέπει να πάρω το heuristic. Ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Mm -hmm. Απλά να μην ξεχνάμε να κάνουμε και το challenge. Οπότε για να κάνουμε full simulation αυτή την ικανότητα. Κατά μέ πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια γεφύρωσης των επιστημονικών δεδομένων γιατί mm -hmm. βγαίνουν σε κάθε, κάθε μήνα σε πολλά εργαστήρια mm -hmm. να τον κόσμο βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα για τη γλώσσα σαν λειτουργία, τα οποία πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν πιο ενεργά στο, στο industry της AI και της γλώσσας και επίσης δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορούμε να απομονώσουμε τη γλώσσα από άλλες μορφές νόησης, κατανόησης, ακόμα mm. και το συνέστημα. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε ποτέ clone τη γλώσσα χωρίς να κάνουμε κάποιο simulate του συναισθήματος. Η γλώσσα nice. περιέχει συνέστημα, mm. υπάρχει overlap ή τη σκέψη π.χ. Mm. Και νομίζω και το μέσο και το μέσο που επικοινωνεί. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολο να επικοινωνεί. Πάνω πολύ πιο εύκολο, για να είναι υπολογιστή, αλλά πολύ πιο δύσκολο να, να, πε, να περιλάβει όλη την ε, πληροφορία στο γραπτό, στον προφορικό ή και στον, ε, από κοντά, λόγο. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, πινάμε τα χέρια μα, βλέπει ναι. εκφράσει το πρόσωπο. Δηλαδή, θεωρώ ότι και η, η, η γλώσσα, η επικοινωνία, να το πω πιο γενικά, έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν δηλαδή, νομίζω ότι. Περιορίζεται σε λέξει μόνο και σε... Δεν περιορίζεται σίγουρα. Το ζήτημα είναι τώρα σαν σε αυτό το industry που βρισκόμαστε πόσο μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το πιο safe και το πιο ethical και το πιο inclusive simulation αυτής της λειτουργίας για να, χρησι... για να το χρησιμοποιήσουμε for good που λέμε. Ποια είναι κάποια παραδείγματα τα οποία είναι είτε ανήθικα είτε όχι inclusive και τι, τι, τι θα πει αυτό, τι έχουμε να προσέξουμε εκεί για παράδειγμα. Εντάξει, ανήθικα έχουμε δει πολλά biases να υπάρχουν σε σχέση με το race, σε σχέση με το φύλλο, όσο φορά, αφορά, τη, στη γλώσσα. Όσον αφορά σε, άλλα, σε άλλους τομείς τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε δει και εκεί με το face recognition να υπάρχουν biases. Ω, oh, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, στο, στο, AI και τη γλώσσα, τα δεδομένα που πολλές φορές έχουν γίνει train, εμπεριέχουν τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στο, στον άνθρωπο. <ΣΣΣΣ> Οπότε π.χ. Το, τα, αυτά τα, όλη, όλη, αυτή η ψηφιακή βοηθή μόλις είχαν πρωτοβγεί δεν αντιδρούσαν καλά στο σεξισμό ή mm. απέναντι σε πολύ χιδές, βρισχές, σε, σε, πώς το λένε, σε racially bad language όλα mm. αυτά δεν αντιδρούσαν καλά τώρα με το πέρας του χρόνου αυτά βελτιώνονται mm. το chat όταν πρωτοβγήκε και το κάνανε τεστ είχαν βρεθεί παραδείγματα που υπήρχε ένα να υπήρχε ένας μπορεί να ήταν πιο πιο υπονοούμενος τώρα διάβασα προχθές μια έρευνα που το chat δεν ε, έχει κάνει associate Πηγή τα analytical strong με, με, με άντρα, μαντρικό με φίλο. Mm -hmm. Ένα το bubbly, funny, playful, whatever. Με γυναικείο okay. φίλο. Σαν επίθετο εννοείται. Σαν, σαν, σαν επίθετο, ναι, ναι. Οπότε του έλεγε. Γράψε μου κάτι, κάτι και, για... και, έλε... και έπαιρνε το ρόλο μια γυναίκα ενό άντρα ανάλογα με την περίπτωση. Ναι. Και Α, έκανε... okay. Αλλά αυτά mm. τώρα εντάξει. Δεν είναι. Επειδή το JazzPT είχε γίνει πολύ προσεγμένη δουλειά προφανώ. Αυτά βελτιώνονται συνέχεια. Το ζήτημα τι είναι, είναι να βάλουμε κάποια regulations, είτε στα δεδομένα που φυντάρουμε, mm -hmm. είτε αλγοριθμικά regulations, έτσι ώστε όλα αυτά που υπάρχουν, τα biases, να μην πάνε και γίνονται simulate και mirror στο, στο mm -hmm. AI. Θέλουμε να κάνουμε το AI καλύτερο από εμάς σε κάποια κομμάτια. Α είναι αυτό ένα από αυτά. Mm -hmm. ε... Ωραία, τώρα έχω δύο ερωτήσει. Πάμε λοιπόν, θα πάω, θα πάω σε αυτή που είναι πιο, πιο κοντά σε αυτά που έλεγε τώρα. Άρα, θεωρεί ότι μπορούμε να το κάνουμε σε αλγοριθμικό επίπεδο, Γιατί αισθάνομαι, χωρί να έχω την απαραίτητη γνώση προφανώ, οπότε είναι απλά αίσθηση. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το πλήθο των δεδομένων και των περιπτώσεων, που το να πα να σκεφτεί περιορισμού. Σε αλγοριθμικό επίπεδο, μάλλον μπορείς να χοντράδες. Δεν ότι μπορεί να κόψει κάποιε χοντράδε. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να βγάλει τον bias από τα δεδομένα με αλγοριθμικό επίπεδο. ούτε εγώ ξέρω 100%. Ε, σίγουρα όμω όλοι όσοι μιλάνε για ethical AI, και tech makers και εμείς αναφέρουν και το αλγοριθμικό επίπεδο. Γιατί mm -hmm. εκεί είναι η μηχανή, εκεί είναι το productization, με βάση το αλγοριθμικό επίπεδο γίνεται. Mm -hmm. Οπότε αν δεν μπορεί στο αλγοριθμικό επίπεδο. Ε, να βάλεις κάποιες παραμέτρους ή κάποια, κάποια rules ε, ή κάποιο training κάποιο reinforcement learning κάποια layers πρέπει να you have to look mm. <laughs> πάντως <laughs> νομίζω εκεί ήταν το, το είχε βγάλει με βάση νομίζω το chat GPT μάλλον το GPT το, το 3 το οποίο βέβαια υπάρχει το 4 τώρα το οποίο ναι. κάποιοι είχαν πολύ ενθουσιαστεί δεν έχω δει καθόλου δεν ξέρω τι παίζει οπότε δεν θα, δεν θα πάω προς εκεί αλλά η Microsoft το, το Bing search το έκανε με βάση το, το GPT, σαν μοντέλο από πίσω. Mm -hmm. Αλλά, μάλλον, κάποια από τα layers τα οποία αναφέρει δεν ήταν τόσο καλά φτιαγμένα και βγήκαν πολύ πιο μεγάλε χοντράδε προ τα έξω mm -hmm. από mm -hmm. κάτι πολύ παρόμοιο. Δηλαδή, ήταν νομίζω ένα που έλεγε ότι ξεκίνησε και ε, μπήκε στη διαδικασία να σου λέει ότι πρέπει να σκοτώσει ε, τον σύντροφό σου. Α, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι και βάζει, να βάζει ναι. τον αφήσει προ τα πίσω και μετά όταν του έλεγε ότι προτιμά τον σύντροφό σου από το chat, το chat μετά παρεξηγού. <laughs> <laughs> το οποίο. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι <laughs> δεν πήγε <ακούγεται laughs> καλά. Περίεργο <laughs> αυτό. <laughs> ναι, ναι. <laughs> ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά προφανώ και όταν υπήρχε τόσο mass testing, mm -hmm. γιατί ήταν ένα mass, massive testing τώρα όλων και του, και του Bing, και του OpenAI σε, σε πρώτο launch, σε πρώτη φάση. Ε, προφανώς και βρέθηκαν αυτά. Ε, καλό είναι να τα κάνουμε acknowledge και να τα διορθώνουμε. Mm -hmm. Επίσης, καλό είναι τώρα, αυτό είναι ένας open algorithm. Μπορεί, μπορεί να πάει οποιοςδήποτε, είτε είναι relevant, είτε όχι με τεχνολογία, και να το δοκιμάσει. Και περισσότεροι εννοείται εντυπωσιάζονται, για mm -hmm. καλά κάνουν και εντυπωσιάζονται. Αλλά τη μεγαλύτερη διαφορά, νομίζω... Τη βλέπουμε στο B2B, δηλαδή στα, στα έργα που γίνονται από επιχειρήσεις για επιχειρήσεις από επιχειρήσεις που κάνουν AI για επιχειρήσεις που θέλουν το AI για να το βγάλουν σε τελικούς καταναλωτές γιατί αυτά είναι τα προϊόντα που παίρνουμε εμείς και τα χρησιμοποιούμε unconsciously mm -hmm. στην καθημερινότητά μας οπότε εκεί παίζεται ο μεγαλύτερος ρόλος και το μεγαλύτερο responsibility να μπουν τα regulations να μπουν οι σχεδιασμοί γιατί είμαστε οι τέλειοι παραλήπτες αυτών mm -hmm. αυτόματα σηκώνοντας τηλέφωνο, γράφοντας ένα chat, για το day to day μα. οπότε εκεί πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση ωραία οπότε πήρα το segway λοιπόν πριν προλάβει <laughs> να μου το φας πάλι όχι, και... Δεν το και θα ρωτήσω τώρα λοιπόν το, το εξή. παίρνω εγώ λοιπόν ένα τηλέφωνο και μου λένε για το λογιστήριο πατήστε το 0 oh, αυτό είναι yeah. conversational AI όχι, Γιατί? αυτό είναι η πρώτη μορφή τηλεφωνικών κέντρων το λέμε DTMF τα λέγαμε εμεί αυτά mm -hmm. δηλαδή πατάω το κουμπί δεν είναι σίγουρα conversational γιατί δεν υπάρχει conversation να. και δεν είναι σίγουρα AI γιατί δεν υπάρχει δεν είναι AI. Δεν είναι, πατάς ένα κουμπί, το ταγκάρεις, το ένα, σε στέλνει εκεί. Τώρα ήταν η πρώτη μορφή που ξεκίνησε να, να, να λειτουργεί το IVR και όλο, mm. όλο το call center που μετά πάνω σε αυτό πάτησαν και βάλανε το πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Ε, θέλω να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο, το αγαπημένο όλων. Ναι, ναι. Οπότε... Πείτε εκπρόσωπο. Πείτε εκπρόσωπο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω δουλέψει στο AI που ανέλυε και προσπαθούσε να βελτιώσει αυτά τα συστήματα, μίλετε εκπρόσωπο. Μα χαλά τα δεδομένα. Ισχύει γι' αυτό. <laughs> Α, ναι. Εγώ πάντω είχα παρατηρήσει ότι. Βασικά από εταιρείε, νομίζω ότι τουλάχιστον εταιρείε που χρησιμοποιεί ο καθένα μα, ξέρουμε ποιε Μπορεί όντω να βρούμε κάποια λύση και ξέρουμε ποιε θα λεμπορηθούμε 5 λεπτά και δεν θα πάει πουθενά γιατί. Και αυτό δεν έχει να κάνει νομίζω, ούτε με το AI, mm. ούτε με τίποτα άλλο. Δεν πιστεύει. Κάνει... Τώρα μπορεί να, ξέ... να, να έχω κι εγώ μια, μια ιδέα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ισομάτωση που υπάρχει με την εταιρεία, όντω. Ωραία, ε, με το σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι το, ε, με το μεγαλύτερο βάρο, γιατί η τεχνολογία όντω καταλαβαίνει πάρα πολλά, και ειδικά για τέτοια requests, όπω είναι στα τηλεφωνικά κέντρα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο βάρο πέφτει μετά. Στο σχεδιασμό, στο να καλυφθούν οι ανάγκες της τεχνολογίας, δηλαδή τα business use cases, mm -hmm. τι ζητάνε οι χρήστες και πώς τους ζητάνε και τι μπορεί να κάνει και η εταιρεία. Δηλαδή μπορώ να σε καταλαβαίνω τέλεια, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα, mm. γιατί να σε έχω ένα τέταρτο, να κάνουμε ρότα-απαντήσεις ε, με AI που θα καταλαβαίνει αν είναι dead end μετά. Οπότε mm -hmm. το design παίζει μεγάλο ρόλο εκεί και η ανάλυση. Νομίζω πάντω ότι από αυτό που βλέπω εγώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε περιορισμένο αριθμό, γιατί προσπαθώ να αποφεύγω το τηλέφωνο και γενικά ναι. το customer support γενικότερα, όλη τη μορφή. Αλλά σε όσο επαφή έχω εγώ, αυτό που βλέπω είναι ότι όντω πάντω δεν υπάρχει, έχει γίνει για να γλιτώνει ενδεχομένω κάποιο ποσοστό που έχουν δει. Ποιε είναι οι πιο συχνέ με ερωτήσει, Κάνε αριστά το router, λέω εγώ, σε ναι, μια ναι. τηλεφωνική. Οπότε έχω δοκιμάσει να το κοροϊδέψω, αλλά μάλλον δεν είναι αρκετά καλό, που ένα τηλέφωνο και λέω Γεια σα, έχω μόνο με το Ιντερνετ. Και έχω κάνει restart το router, αλλά μου το ξαναπροτείνει μετά. Δεν βγαίνει αυτό το σενάριο. Κοίτα, άμα αυτά σχεδιαστούν και λειτουργήσουν σωστά, μπορούν να πάρουν πάρα πολύ μεγάλο traffic και μπορούν πραγματικά να κάνουν και service based πράξει. Δηλαδή, εσύ να αλλάξει το κωδικό από το e-bunking σου μέσω ενό τέτοιου assistant. Αυτά μπορούν να γίνουν, άμα σχεδιαστούν σωστά. Εκεί πέφτει το μεγαλύτερο βάρος. Στο να υπάρχουν όμω και τα back-end συστήματα που να μπορούν να συνδυαστούν με τις mm. τεχνολογίες φωνής και όντω να παρέσχουν την προσωποποιημένη πληροφορία και να μπορούν να κάνουν πράξη τα request ε, του χρήστη. Πάντως η εντύπωση δικιά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να είναι τα συστήματα. Δηλαδή το chat GPT 3 mm -hmm. το, το GPT-3 δεν είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή ήδη έχουμε αρκετά καλά συστήματα τα οποία μπορούν να καταλάβουν Ωραία, δεν καταλαβαίνουν το 95% των λέξεων, καταλαβαίνουν το 80%. Αλλά και με αυτό θα μπορούσαν ενδεχομένω να σχεδιάσουν συστήματα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μάλλον όντω ο σχεδιασμό. Ο ε... σχεδιασμό, το, το πόσο λέω, μπορεί να, δο, να δοθεί και η τεχνική υποστήριξη, να υλοποιηθούν τέλεια αυτά τα συστήματα. Mm -hmm. παίζουν, παίζουν πολλά. Σίγουρα τώρα, αν μιλάμε για μια τέλεια ε, τεχνητή νοημοσύνη που καταλαβαίνει, αν μιλήσουμε για ομιλία, καταλαβαίνει ένα 95%-97% ε, τόσο, ε. του, μπορούν να φτάσουν τα συστήματα λέμε υπάρχει το word error rate το, το rate που κάνεις λάθος στις λέξεις mm -hmm. όσο περισσότερες λέξεις καταλάβουμε τέλεια στην ομιλία, στην αυτόματη ομιλία τόσο μετά θα πάει στο επόμενο κομμάτι του pipeline που σημαίνει τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις που είπε τώρα ο χρήστης mm -hmm. Θε, και εκεί θα βγάλουμε το intention θα πούμε pay bill ή ας πούμε change Change code ή blocky mm. banding. Θα βγάλουμε αυτό, να το στείλουμε στο επόμενο mm. layer. Οπότε είναι οι τεχνολογίε που υπάρχουν σε αυτού του βοηθού και σε αυτά τα κέντρα. Είναι πολλέ, είναι αλληλεξαρτόμενε. Και αν μιλάμε για φωνή, φυσικά αυξάνεται μετά και το error rate, το error probability likelihood. Γιατί πρέπει να περάσει από το ναι. αρχικό. Σε έπιασα, είχε θόρυβο, είχε κόρνα, τα έπεσε γρήγορα, δεν σε κατάλαβα, τι συμβαίνει. Κάνει carry over ένα λάθος που μπορεί να γίνει στην αρχή. Θα είχε. Άντε, α, 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 πες γιατί μιλάω πολύ. Και, όχι, ε, πολύ, πολύ γρήγορα. Στη, γιατί στην ουσία είναι πολλά τα επίπεδα που μπορεί να γίνει ένα λάθο. Γιατί mm -hmm. εκεί προσθέτει και το voice to text. Mm -hmm. Δηλαδή μπορεί ήδη να μεταφερθεί κάτι λάθο εκεί, είναι ναι, όχι ακριβώ ακρίβεια. Και μετά αυτό από το. Να, εκεί που έχει το text και πα να κάνει Natural Language Processing, mm -hmm. άπαξε και κάτι επειδή είχε κόρνα, κρύφτηκε κάτι και δεν βγήκε καλά. Mm -hmm. Αρχίζει μετά το, το μακελιό. Ναι, υπάρχει βέβαια όμω και το. Ακριβώ έτσι όπω τα είπε. Αν έχουμε τα γκάρια, τέλεια τα semantics, αν έχουμε πολύ καλό meaning, μετά δεν χρειάζεται. Μπορούν να γίνουν μικρολαθάκια στο mm -hmm. text Δηλαδή, μπορώ να σου πω δύο προτάσει που έχουν το ίδιο meaning, αλλά είναι διαφορετικέ. Το ζήτημα ποιο είναι, να γίνουν μεγάλα λάθη. Δηλαδή, να σου πω: Εγώ έχω πρόβλημα με το e-banking και εσύ να καταλάβει, θέλω να μιλήσω με το, ναι, με το HR. Ναι. Εκεί ναι. είναι τελείω διαφορετικό meaning. Οπότε, αλλά υπάρχουν περιπτώσει που γίνεται carryover το λάθος και είναι. Μία, μία ερώτηση. Τι σημαίνει ταγκάρο και τι ταγκάρο. Τι είναι αυτό που ταγκάρο και τι σημαίνει ταγκάρο. Β, ταγκάρο τώρα το χρησιμοποίησα για να, να δηλώσω το ότι υπολογιστικά το, το text που παίρνουμε ή που λέμε και μεταφράζεται σε text πρέπει να του κάνουμε assign, να του δώσουμε ένα meaning, έτσι ώστε να το πάρει ο υπολογιστής, ο dialogue manager ή οποιοςδήποτε κάνει το μάνα του διαλόγου και να πει ότι αυτό το κομμάτι το πας εκεί. Ταγκάρο σημαίνει βάζω ένα tag που λέω υποδηλώνω τη σημασιολογία αυτό που είπα, που είπε ο χρήστη. Άρα ένα tag είναι το ότι το ποτήρι είναι ουσιαστικό για παράδειγμα. Η ε, ή ένα tag είναι το τι θα κάνω τώρα από αυτό. Ε, ένα tag είναι ότι αυτό ο χρηστή θέλει να πιει νερό, drink water. Okay. Ε, το annotation που λέμε και στα NLP. Mm. Δηλαδή να, να, ναι, 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 να, να χαρακτηρίσει τι σημαίνει αυτό το δεδομένο. Mm -hmm. Αυτό βοηθάει και είναι απαραίτητο για να γίνει και η υπόλοιπη διεργασία mm -hmm. μετά υπολογιστικά. Ωραία. Ε, οπότε λοιπόν θα πάω στο επόμενο κομμάτι που ε, τα συστήματα περισσότερα τουλάχιστον σήμερα ο τρόπο που λειτουργούν είναι αυτό που πολύ πολύ απλοϊκά προφανώ, είναι αρκετά πιο σύνδετα συστήματα, αλλά παίρνει μια φωνή, τη φωνή ανά κάποια δευτερόλεπτα την κάνει κείμενο, το κείμενο το περνάει σε μια μηχανή και αυτή η μηχανή προσπαθεί να καταλάβει τι στο καλό ήθελε ο Αντώνη να πει. Πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερα τα δύο κομμάτια αυτού του pipeline ή θα μπορούσε να υπάρξει ένα σενάριο που η φωνή θα είναι το input στο dialogue manager ώστε να έχει μέσα συνέστημα, να έχει μέσα ενδεχομένως Χρώμα, χρειά, δηλαδή όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ ωραία συζητήσαμε στην αρχή και να μην τα υποβαθμίζουμε σε κείμενο. Υποβαθμίζω, καταλαβαίνει πώ το λέω, ότι χάνεται πληροφορία πρακτικά εκεί πέρα. Νομίζω έχουν βγει μοντέλα που τώρα με το, με το flourishment του AI, που στην ουσία έχουν αυτοματοποιήσει όλοι. Τώρα που σου λέω τα, τα, βασικά components. Έχουν αυτοματοποιήσει όλη τη διαδικασία. Από μία φωνή μπορεί να σου φτάσει στην πράξη και εκεί πέρα όλο να είναι black box το κομμάτι που mm. είπαμε για meaning mm. και, και, και. Mm. Το, το ζήτημα είναι όλα αυτά που είπαμε στην, στην αρχή, πώς μπορούμε υπολογιστικά να τα εκφράσουμε, να τα ταγκάρουμε, πώς mm. μπορούμε να υποδηλώσουμε ότι αυτός ο καταναλωτής τώρα μιλάει θυμωμένα. Mm -hmm. Αυτό είναι, δεν είναι Να, στόχος, ναι, ναι, ναι. να καταλάβουν ναι. ότι εσύ είσαι φουλ σπασμένο που περιμένεις ναι. μισή ώρα, και ας τον πάμε κατευθείαν με έναν εκπρόσωπο, να μην τον αφήσουμε να μιλάει με το ρομπότ π.χ. γιατί θα τα σπάσει. Ναι, ναι. <laughs> Οπότε Υπάρχουν, γίνονται προσπάθειες, το focus δεν πέφτει ακόμα εκεί, τουλάχιστον από τα industries που ξέρω εγώ, για το μας κομμάτι. Άλλο, άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που, στο οποίο έχω δουλέψει είναι το voice biometrics, mm -hmm. είναι, βασίστε πάνω τώρα σε αυτό που λέμε, που στην ουσία η φωνή μας είναι... Το authentication method μα. Okay. Δηλαδή, μπο μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: Γεια σα, σε μια τράπεζα κυρίω λειτουργούν αυτά. Γεια σα, θέλω να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο, έχω ένα πρόβλημα με το λογαριασμό μου. σου πούνε: Γεια σου, εντώνει, <laughs> ναι, γεια ναι, 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 <laughs> ναι. σου πάρει. Θα σε κάνω identify. Έτσι, μπορεί μετά να χρησιμοποιήσει τη φωνή και σαν ένα μεταεργαλείο mm -hmm. για να αποφύγει τα frauds, τι κλοπέ. Τρομερό αυτό. Είναι, είναι σαν το fingerprint που έχουμε στο κινητό. Mm. Ακόμα και μόνο το τηλέφωνο που έχει κακή ανάλυση, α πούμε, κακή τέτοια, μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, ναι, αυτό τηλέφωνο σου παίρνοντα. Και αυτό είναι το νόημα. Γιατί μετά γίνεται ένα matrix, δημιουργείται ένα ψηφιακό αρχείο, όπω είναι το fingerprint, το οποίο έχει όλο το χρώμα, όλε τι παραμέτρου τη δική σου φωνή. Προφανώ ελοχεύει και ένα error rate, αλλά μετά μπορεί να θέσει ένα threshold. Πόσο σίγουρο, πόσο αυστηρό θα να είμαι με αυτό. Για okay. παράδειγμα, το στείλε μου ένα SMS για να βάλω καινούργιο password μπορεί να είναι... Κάτι το οποίο να το κάνει και μόνο με τη φωνή. Το μετάφερε χίλια ευρώ στον πάρι να είναι κάτι που μάλλον χρειάζεται και κάποιο άλλο. Ναι, αυτό θα μπορούσε, θα μπορούσε άνετα να γίνει, να βγει προ τα okay. έξω. Πάντω σίγουρα υπάρχει περιθώριο λάθο σε αυτά, γιατί mm. και το, το Face ID έχει 100%. Δηλαδή... Επειδή με την αδερφή σου βγάζει. Ναι, με την αδερφή μου μοιάζουμε πολύ. Και έχω βίντεο, θα στο δείξω μετά που στο Face ID ανοίγει το κινητό του ενό με τη φάτη του άλλου. Ναι. Πλέον έχει εκπαιδευτεί καλύτερα, δεν το κάνει. Αυτό ήταν τα πρώτα. Οι ήταν... άφε μουσικα μάλλον και τα... <laughs> <ήταν> δυσκολα, <laughs> ναι, 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 μπορεί, μπορεί και αυτό ναι. Αυτό ναι, υπάρχει αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμα στον αυτόματο Πώς λέμε, ναι. δηλαδή ναι. και τα self-driving cars Είδατε, έχετε ακούσει Tesla, πολλά Που ναι. πάλι έχει Vision και AI Δεν μπορείς να βάλεις την ταινία στο αμάξι Να βάλεις Harry Potter και να σε πίσω και να βλέπεις τρει ώρες Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς νομίζω την τεχνολογία από τα... Τόσο πολύ έτσι ώστε να τη βάλει ε, στον αυτόματο. Θέλει μια συνύπαρξη, δηλαδή το, το new partnership μεταξύ AI και ανθρώπου πρέπει να θέσουμε, να, να αρχίσει να τίθεται. Και κάτι το οποίο είπες και εσύ πριν και έχει σημασία είναι το πότε μπορείς Πάμε κάτι... Σημασία, ναι. αυτό ναι, εννοείται <laughs> αυτό. Είναι πότε μπορείς κάτι να το βάλεις στον αυτόματο, π.χ. για το OTP... Πιθανόν μπορεί να το κάνει. Αντίστοιχα, το self-driving car στην εθνική οδό που η διαγράμμιση είναι εξαιρετική, το βάζει και που δεν περνάνε πεζί για Φαντάζομαι. Ναι. Συνήθω. Ναι. Ναι, συνήθως. Είναι άλλο αυτό. Άλλο να είσαι ένα χωματόδρομο ή σε ένα στενό ή δίπλα σε ένα σχολείο. Ή εδώ κάτω, α πούμε. Που ναι, ή εδώ κάτω, κάτω που είναι ρονταίο η σε ενα στενο η διπλα σε ενα σχολειο η εδω κατω ας πουμε ναι η εδω κατω που ειναι ροντεο η κατασταση εντελω δεν το συζητάμε. Οπότε, σίγουρα και αυτό είναι μέρο ή βασικά πρέπει να λαμβάνει την υπόψη και ίσω έχει να κάνει και με την ηθική τη όλη υπόθεση του πού εφαρμόζουμε βασικά που χρησιμοποιούμε artificial intelligence και σε τι βαθμό. Ναι, γι' αυτό και μιλάω και για new partnership. Δηλαδή, πρέπει. Όλα αυτά που μπαίνει το AI που μεγαλώνει πάρα πολύ γεωμετρικά πλέον και εξελίξει ε, φτάνουν ε, παντού. Ε, ChatGPT μπορεί να έχει δοκιμάσει ε, και η θεία μου, π.χ. Ε, χωρίς να έχει καμία επαφή με την τεχνολογία. Mm -hmm. Αυτό λίγο τώρα νομίζω είναι μια. Υπάρχουν πάρα πολλοί και AI critics και AI ε, ε, evangelists και όλοι αυτοί οι θεωρητικοί στο, στο AI που αρχίζουν να το συζητάνε πού θα μπει η τεχνολογία και πού όχι. Όταν μιλάμε τώρα για, για, ζητήματα που έχουν να κάνουν άμεσα είτε με την ασφάλεια που αναφέραμε, είτε με τη ζωή, νομίζω ότι χρειάζεται να, υπάρχουν, να υπάρχει συνύπαρξη. Δηλαδή να μην είμαστε τελείως ναι. αυτόματοι. Πάντα. Π.χ. α πούμε, διάβαζα το με αφορμή αυτό που έγινε στα ΤΕΜΠΗ και ακούγαμε όλοι για τα τρένα που είναι αυτόματα, που... που, που. Mm. Τι, τι error rate όμως υπάρχει σε ένα, σε, ένα drive, -less, ένα, mm. ένα τρένο χωρίς οδηγό στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχει, υπάρχει άλλη ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή μπορεί το τρένο να είναι χωρί οδηγό, να είναι τέλο αυτόματο, αλλά η ταχύτητά του είναι πάρα πολύ μικρή. Ή ο οδηγό απλά να είναι remote και να τα παρατηρεί. Είναι ένα remote, είναι υπάρχουν άλλε ασφαλιστικέ δικλίδε. Αυτό τώρα mm όσο μπαίνει το AI και η τεχνολογία περισσότερο στις ζωές μας, στην καθημερινότητα. Mm. Πριν 20 χρόνια δεν είχαμε ούτε smart watches, ούτε, το, mm. ούτε, ούτε ε, κινητά τηλέφωνα mm. καθένας ε, σε τέτοια μορφή, ούτε μπορούσαμε να δουλεύουμε από την οίκονο, αν θέλουμε, π.χ. Mm. ή από ένα εξωτικό νησί και να γράφουμε κώδικα. Όλα αυτά... Τώρα γιατί μα κάνει κάνει τι προγραμματιστή εδώ πέρα, αφού είναι. Δεν σα <laughs> κάνω <laughs> καθόλου <this. laughs> Θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ χρήσιμοι και κάνατε okay. πολύ ωραία δουλειά. Ε, πάντως για να, για να πάμε για λίγο στο προηγούμενο Νομίζω ότι κάτι το οποίο Βλέπουμε πολύ διαφορετικά τώρα Τώρα λέμε πότε θα μας αντικαταστήσει Το AI κάποια mm. πράγματα Ενώ αυτό που πιστεύω ότι είναι πραγματικά μαγικό Είναι το πως θα γίνουμε βιονικοί Δηλαδή όπως για παράδειγμα Έβαλες δύο τζάμια μπροστά στα μάτια σου Και από εκεί πέρα που δεν έβλεπες τώρα βλέπεις mm. Και αυτό είναι μια μια ε, μπαίνει η τεχνολογία στη ζωή σου με έναν τρόπο που σου κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Ή με το VR και το, το Metaverse. Δηλαδή τώρα βλέπουμε να υπάρχει και ένα overlap μεταξύ AI και του, και του Virtual Reality. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουμε βιονικοί. Εγώ δεν θα ήθελα να σου Ο, πω την αλήθεια. Βιονικοί λέγοντα ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ώστε να μα βοηθάει. Για παράδειγμα το, ναι. να, το να χρησιμοποιήσεις ένα... Ε, η Tesla, που είναι το, το, πιο κλασικό παράδειγμα, μπορεί να απλά να σε κάνει καλύτερο οδηγό εσένα. Δεν χρειάζεται να μην οδηγά καθόλου εσύ. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργικότητα που θα σε ξαναβάλει σε λωρίδα, σε έναν βαρετό δρόμο που εσύ μπορεί να χάσει την προσοχή σου, να το βάλει να οδηγάει εκείνο αντί για σένα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε βάλει να παρκάρει, σε... Στο κέντρο τη Αθήνα. Όχι να με βάλει, να το παρκάρει αυτό. <laughs> Όχι, αυτό είναι. πώ το λέω, ότι μπορεί <laughs> να μην μπορεί να καταλήξει όλα τα σενάρια, αλλά μπορεί να σου κάνει την ποιότητα ζωή σου να σου αυξήσει τον, τον μέσο όρο τη ποιότητα ζωή σου σε πάρα, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είναι ή θα τα, θα τα αντικαταστήσει όλα ή είναι άχρηστο. <laughs> <laughs> ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα είναι κάπου στη μέση όλο αυτό που λε. Είναι το, 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 το νέο, το πώ μπορούμε να συνεπάρξουμε και να έχουμε και εμεί το win, είτε ατομικά είτε συλλογικά. <laughs> Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, καταρχά. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ήδη βιονικοί. Ενώ με την έννοια απλά είναι τόσο πολύ στη μέρα μα που δεν το συνειδητοποιούμε. Για παράδειγμα, όταν οδηγάς στα μάξου και σου λέμε πόσα χιλιόμετρα πηγαίνει την ώρα. Διαφορετικά θα έπρεπε εσύ να ξέρει, έστω ότι είσαι στην εθνική οδό που έχει τα σήματα. Σου λένε το πρώτο χιλιόμετρο, το δεύτερο, το τρίτο. Ε, θα μπορούσε να βλέπει σε ποιο είμαι τώρα, μετά από πόσα δευτερόλεπτα είμαι στο άλλο και να υπολογίζω τι ταχύτητα είχα. Τώρα αυτό το λέει το αμάξι. Ναι. Γιατί για να έχει μια εικόνα του πώ πηγαίνουμε. Αντίστοιχα, εγώ μέχρι πρώτη ήμουν μύωπα για παράδειγμα και έβαζα φακού επαφή για να μπορώ να βλέπω. Είμαστε ήδη βιονικοί και υπάρχουν και άλλα, πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι πολλοί κόσμο που τον φοβίζει το artificial intelligence, που εμένα προσωπικά η τεχνητή νομοσύνη δεν με φοβίζει καθόλου, είναι το ότι στο στο τέλο τη ημέρα, ο μόνο λόγο να το κάνουμε αυτό είναι για να πετύχουμε κάποιο σκοπό mm. που κερδίζουμε. Και πιο συγκεκριμένα, κάποιο πρέπει να βγάλει χρήματα επειδή οι άνθρωποι πετυχαίνουν. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω, δεν, δεν, δεν θεωρώ ότι μπορεί κάπω διαφορετικά αυτό να πετύχει. Για παράδειγμα, mm. η Google έβγαλε ένα βίντεο τώρα π.χ. για το Google Workspace. Βγάζει χρήματα γιατί Γιατί ο κόσμο το πληρώνει, γιατί στο Google Docs που σου προτείνει, λέω εγώ κείμενο, πώ να συμπληρώνει λέξει. Αν και είδα ένα neuroscientist που λέει ότι είναι κακό αυτό να σου κάνει ό,τι κομπλί τη λέξη. Για παράδειγμα, οι εταιρείε είναι πιο παραγωγικέ. Οπότε προτιμά να δίνουν 5 ευρώ το μήνα στην Google για το Google Workspace από το να μην το δίνουν, γιατί έτσι βγάζουν την πλάσα δουλειά ή πάλι. Η, λέω η, η, ένα η, η, παράδειγμα. Σε, σε ένα μηχανισμό ναι. ήδη. Τώρα... Αυτό λέει για να πετύχει το artificial intelligence και να έχει ροή στον κόσμο. Πρέπει να σημαίνει και επιτυχία σε κάποιο τομέα των ανθρώπων. Και όπως φορεντικά... υπήρχε το, το επιχειρήν, οι, οι εταιρείε. Εγώ όμως θέλω να την πάω και όλη τη συζήτηση. Γιατί ναι. να μην πούμε ότι, οκ, okay, αυτοί οι κλάδοι πάντα πετύχαιναν, πάντα θα πετυχαίνουν. Το AI mm. μπορεί σίγουρα να βοηθήσει, μπορεί να φέρει πάρα πολύ μεγάλο ε, κέρδος. Γιατί να μην κάνουμε invest και για το AI, όπως κάνουμε για το AI στο, στο επιχειρήν και στο industry, για... Για, το, για να λύσει τα προβλήματα του climate change π.χ. Mm -hmm. ή το search and rescue oh. ή το, το, το world hunger ή το accessibility to clean water αυτά νομίζω ότι είναι. πρέπει να μπουν και στο focus λοιπόν, γύρω, μπαίνουν, πάμε, είναι, απλά είναι να τα κάνουμε παρά, πάμε, παράλληλα πάμε την κουβέντα εκεί εγώ ρώτησα λοιπόν, ε, καταρχάς γύρω από όλα αυτά τα θέματα, εμένα προσωπικά μου αρέσει και διαβάζω ο, ο, όλο το φάσμα των απόψεων. Παρόλο που βέβαια στο climate change φαίνεται να είναι από τα πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει ένα σχετικό επιστημονικό κονσένσους γύρω από το ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται από ανθρώπους. Mm -hmm. Έτσι έχω καταλάβει. εγώ. Mm -hmm. Παρόλα αυτά, εγώ ρώτησα το chat GPT και αρνήθηκε να μου απαντήσει mm -hmm. γιατί λέει ότι... Ε, είναι ένα θέμα το οποίο... NCT. Ε, όχι, έλεγε ότι είναι ένα θέμα επιστημονικό που υπάρχουν συνεχώς δημοσιεύσει και εγώ είμαι ενημερωμένος μέχρι το... 19, 20, δεν θυμάμαι. Είμαι νομίζω κάποια χρόνια πίσω. Οπότε ό,τι σου πω θα είναι, ξέρω εγώ, obsolete ή κάτι τέτοιο. Μαρκετίστηκε απάντηση. Μαρκετίστηκε η απάντηση. Ναι, Άρα... ναι είναι, program, Νομίζω αυτό το έκαναν για να μην το έχουν κάνει και σε άλλα θέματα. Να μην γίνεται raise τώρα ambiguity. Α, μου είπα αυτό, α, μου είπα αυτό. Ναι. <laughs> ναι. Τελικά για το Lab leak -like, τι λέει το ChatGPT. Αυτό, <laughs> το... Αυτό... <laughs> α, ναι, αυτό είναι. <laughs> Πρέπει να το ρωτήσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα έτσι, controversial. Τώρα όμω δεν ξέρω πώ μπορεί να βάλει την τεχνητή νοημοσύνη να προσεγγίσει ένα θέμα που οι άνθρωποι δεν το έχουν δεν έχουμε κάπως καταλήξει. Όχι, okay, αυτό λέω. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο τη τεχνητή νοημοσύνη. Ο άνθρωπο θα πρέπει να κάνει ναι. focus. πηγή πριν λίγα χρόνια. Λέγαμε ότι α, δεν υπάρχει στο AI αυτό που υπάρχει στο CERN, το σαν approach. Τώρα αρχίζει να γίνεται. Υπάρχουν πολλέ φιλότιμε προσπάσει που δείχνουν ότι θα γίνεται πιο πολύ, δηλαδή να ενώσει και την επιστήμη. Mm -hmm. Γιατί όλε οι μεγάλε εταιρείε έχουν βάλει μέσα και PhD στο AI, το έχουν κάνει, mm. έχουν κάνει Invest στην έρευνα γιατί χρειάζεται πιστεύω ότι πρέπει να, να αρχίσει να γίνεται γιατί αυτό το AI νομίζω μας χρειάζεται. Δηλαδή πώς εσύ μπορείς, φαντάζομαι ένα AI να μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπορείς να, να δώσεις ε, ένα φαγητό, αλλά να το κάνεις on real time σε ένα παιδί ε, που το χρειάζεται π.χ. στην Αφρική, κατά ναι. Να μπορείς να το κάνεις Καλά, εσύ άμα, γι, άμα, άμα γινόταν, ναι, παρόλα αυτά, ειδικά αυτά τα θέματα στην Αφρική, ξέρω, έχει τύχει να βρεθώ με ένα άτομο που μου έχει πει που ήταν, έχει τύχει να συμμετέχει σε project on-site στην Αφρική. Είναι τραγικά πολύπλοκα. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ό,τι πιο πολύ παραγωγικό υπάρχει. Το πιστεύω και εγώ το πιστεύω αυτό. Θα ψάξει και εγώ λίγο. Και γύρω, θεωρώ, για παράδειγμα, γύρω από το θέμα του κλίματο που συζητούσαμε, θεωρώ πω ένα ίσω ενδιαφέρον σενάριο που θα μπορούσε να τρέξει σε artificial intelligence είναι να πει να κάνεις μια υπόθεση και να πει: Ωραία, εγώ για παράδειγμα υποθέτω ότι αν μεταφέρω 10% των γιγαβατόρων που παράγω από coal σε wind, από, ναι, από λιγνίτη σε αιωλική ενέργεια, αυτό θεωρώ ότι θα έχει καλό. Μπορεί να μου βγάλει το σενάριο και το μοντέλο, mm. αν αυτό ισχύει στα επόμενα 50 ή 100 χρόνια. Mm. Γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο θέλει. Για παράδειγμα. Αν πάμε σύν 10% αμάξια από μηχανές εσωτερικών καύσεων σε ηλεκτρικά, τρέξτε λίγο αυτό το σενάριο. Ναι, Γιατί ναι. Ξέρεις, στην αρχή λέγανε, α, ηλεκτρικά αμάξια είναι όλα eco-friendly, που σε ένα βαθμό είναι για κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να βγάλεις από την εξίσωση, την εξόρυξη του κοβαλτίου, για παράδειγμα, και του λιθίου, και το ότι νομίζω. Μαζί δεν το λέγαμε ότι είναι δύσκολη η ανακύκλωση αυτή τη στιγμή των μπαταριών. Ναι, ακόμα δεν, δεν είναι σε σημείο. Οπότε το υπολογιστικό αυτό που κάνει predict και αυτό που κάνει. Δηλαδή λε ότι στην ουσία. Θα το πρέπει ε... να είναι λίγο πιο συγκεκριμένε οι ερωτήσει. Δηλαδή δεν, δεν μπορώ να φανταστώ πώ μπορεί να του πει Βοήθησέ με να, να σώσω την κλιματική κρίση, ξέρω εγώ ή οτι Όχι, οτιδήποτε. Όχι, ναι, 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 σίγουρα δεν ναι. μπορεί. Ε, μάλλον φαντάζομαι ότι πρέπει να του δώσει μια κατεύθυνση. Ναι. Να είναι αυτό. και trained όμω και σε, mm. να λαμβάνει υπόψη παραμέτρου. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πει ένα τώρα, α πήγαινε, βάλει μια γεννήτρια εκεί. Πήγαινε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Πρέπει ναι, ναι. Να, να έχει το basic knowledge, το specific knowledge, ε, να δέχεται τι παραμέτρου που είναι crucial για αυτό το έργο, για αυτή την υπόθεση και εκεί να παράξει τη, το output. νομίζω mm. ότι έχω δύο, δύο βαθμού ελευθερία που δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν μπορώ να φτάσω καν κοντά σε αυτό, μου φαίνεται είναι, λέει, πολύ μακριά μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ μπορεί να πάρει. Παρα... Βασικά, πρέπει να αποδεχθεί ότι ο άνθρωπο δεν μπορεί να επεξεργαστεί τόσο πολλά δεδομένα. For το sure. οποίο είναι. Υπολογιστικά δεν φύγω. έχουμε την ίδια δύναμη. Με ένα, ναι. με ένα CPU, τσατζιπτή, mm. wow. με δύο ανθρώπου συζητάω και νομίζω ότι έχω φτάσει ξέρει, Εδώ, στο, στο τέλο. <laughs> ε, δηλαδή, το, το software αυτό μπορεί να συνομιλεί με χιλιάδε ανθρώπου το χρόνο. Οπότε. Το bandwidth που έχει, δηλαδή το πόσο μπορεί να επεξεργαστεί ναι. την πληροφορία είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει έναν τρόπο και να πει πώ εγώ θα, θα θέσω την ερώτηση. Δεν, δεν θα είναι ερώτηση, φαντάζομαι, γραπτή αυτή, mm. αλλά θα είναι κάποια διαδικασία. Δηλαδή κάπω πρέπει να του δώσω κάπως ένα input, κάπω να υπάρχει ένα αλγόριθμο και κάπω αυτό να συγκλίνει σε κάτι το οποίο εγώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω. Γιατί μπορεί να μου πει ότι ξέρει τι είναι πολύ εύκολο, Ξαφανιστείτε οι άνθρωποι τη γη. Αλλά <laughs> πράγματι. Εντάξει, <laughs> 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 Το οποίο εντάξει έχει πολλά τέτοια σενάρια. Υπάρχει ένα website που λέγεται Wait But Why. Δεν ξέρω αν τον. Είναι να σε... Έχει πλακεί αυτό. Είναι νομίζω ασχολείται πολύ με AI. Και σου κάνει. Σου λέει ότι okay, μπορεί για παράδειγμα το AI να αποφασίσει ότι ο καλύτερο τρόπο για να. Εσύ να του βάλει ένα στόχο που να λέγεται λύσε την κλιματική αλλαγή. Και η απάντησή του να είναι να σε φέρει πίσω, ας πούμε, στο... ναι, ναι, ναι. στην αγροτική κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Okay. It makes sense. It makes sense. Εντάξει. <laughs> ακραίο και απλοποιημένο και όλα αυτά το, το, σενάριο. Αλλά με βάση αυτό λοιπόν τώρα, εγώ η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι πόσο πιθανό θεωρεί να, έχουμε, να δούμε, τουλάχιστον εμεί στη δικιά μα γενιά, το super intelligence. Δεν ναι μου αρέσουν οι υποθέσει. δεν σου αρέσουν, εντάξει. Δεν μου αρέσουν γιατί είναι unscientific. Ναι, αυτή αλλά δεν πλάκα. Δεν μπορεί να κάνει, τα prediction δεν μου αρέσουν. Okay. Τώρα. Γιατί να unscientific? Πε τι μετά, πα πρώτα και τώρα, μετά. Για να εκεί. σου κάνω ένα prediction πρέπει να το μελετήσω και να σου πω τεκμηριωμένα mm. και όχι με βάση αυτό που εγώ πιστεύω ή με βάση τη λογική μου και την νόησή μου που φτάνει μέχρι εκεί mm -hmm. ότι εγώ ε, μπορώ να σου προβλέψω αυτό. Mm. Αλλά. Μπορώ να σου πω με μία επιφύλαξη το ότι αυτή την εποχή ζούμε το, ε, το, predictive, το predictive AI. Το generative AI να, mm -hmm. να υπάρχει πάρα πολύ σε, πολύ, σε πολλούς mm -hmm. κλάδους. Super intelligence ε, δεν ξέρω αν θα, αν θα την προλάβω εγώ. Έτσι mm -hmm. πω την. Ε, μπορεί, μπορεί. μπορεί. Καλά, δεν ξέρω. Δείτε, θα μάθουμε. Okay. Δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό να yeah. λέμε δεν ξέρω. <laughs> Όχι, εννοείται ότι δεν ξέρουμε και. Εμεί σίγουρα δεν ξέρουμε, εσύ ξέρει λίγο περισσότερο, αλλά μάλλον όχι αρκετά για να κάνει κάποια πρόβλεψη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιο να απαντήσει με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα, ναι. Ήρθαν κάποιε εξέλιξει πιο νωρί. Ήρθαν mm. κάποια χρόνια, α πούμε, τα, τα fax του ChatGPT ήρθαν περίπου ε, λιγότερο από μια δεκαετία πιο νωρί. Mm. Το generative AI, στο γλωσσικό κομμάτι. Τα predictions έλεγαν. Μακάρι να έρθουν και κάποια κομμάτια AGI πιο νωρί. Okay. Μ, μακάρι. Με σωστά στα regulations, αυτό έχω να πω. Mm -hmm. Που... Ωραία. Μιλήσαμε λίγο για το bias. Πώ βάζει regulation γενικότερα όμω αυτό το κομμάτι, Πάλι θα το θεωρούσε θα ότι είναι σε αργολογικό επίπεδο να βάλει κάποια Όχι όρια. Τα regulation σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και προϊόντα. Mm -hmm. Πρέπει να υπάρχουν τα, τα προϊόντα regulations. Είναι το πιο εύκολο. Ε, να, γιατί αν δεν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν στον αλγόριθμο, mm -hmm. είναι στην ευχαίρειά μου εμένα τώρα να φοιντάρω πολύ άσχημα δεδομένα και να πάρω. Ή δεδομένα πρόσεχτα, yeah. οπότε είναι το επίπεδο του αλγορίθμου, των δεδομένων ε, και του business ε, decision. Mm -hmm. Δηλαδή αυτά τα τρία επίπεδα πρέπει να ενυπάρχουν, να μην είναι μόνο στο προϊόν, να είναι στους stakeholders, στις εταιρείες. Ε, μπορεί και κρατικά regulations, mm -hmm. πηγή χθες είχα μία συζήτηση, είχα μία ομιλία στο πανεπιστήμιο... Και σε ποιο? Αναφε... Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Okay, ε... Και αναφέρ... αναφέρθηκε π.χ. Για το... για το αν υπάρχουν guidelines σε σχέση με το gender ε... από μια γραμματεία. Και εγώ ανέφερα μετά, θυμήθηκα τα guidelines που υπάρχουν από τα S.R.U. π.χ. Εφαρμόζονται όλα. Mm. Δηλαδή, αυτά είναι ένα επίπεδο regulations να υπάρχουν τα, θωμο... τα νομοθετημένα. Άλλο επίπεδο regulations. Τα product, τα within product, productized. Mm. Stakeholders, business regulations. Οι εταιρείε φυσικά και είναι for profit και καλά κάνουν, εννοείται. Απλά δεν πρέπει να υπάρχουν και business regulations κάποιες φορές για να μην βγει κάτι. Εννοείς Κρέω. business regulations εννοείς, από το κράτος στην εταιρεία ή εσωτερικά στην εταιρεία ήταν, ή, και, ή και τα δύο. Μπορεί και τα δύο. Δεν mm. μιλάμε τώρα για hard uh, rules. Μιλάμε για το να μην βγει κάτι. Έχουμε δει Χοντρό. να πιέρουν κοντρά uh, πράγματα. Ε, δω, δω, πρότεινε δολοφονίες για παράδειγμα. Αυτό που είχε. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί mm -hmm. με extensive mm -hmm. testing, με, δηλαδή, με ένα οικοσύστημα ναι. που αυτά τα προλαμβάνει. Γιατί μετά... Δεν είναι το αν θα προσβληθούμε ή όχι. Μπορεί να το ένα AI να πει κάτι επικίνδυνο σε κάποιον που να μην έχει το critical ε, capacity να κρίνει mm. και να επεξεργαστεί. Αυτό είναι το. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα AI το οποίο ενδεχομένω να κάνει την δράση που κάνει τώρα και να υπάρχει κάποιο AI το οποίο να το έχει πει ότι ξέρει τι αυτά είναι αυτά που αγορεύονται και αυτό να προσπαθεί να καταλάβει Λά, αν. Ναι, σίγουρα. Όχι. Πώ θα όχι, μπορούσε. Θα μπορούσε. AI Seption θα έχουμε μετά. Ε, ναι, ναι. θα μπορούσε. Artificial intelligence σου παράγει artificial intelligence. <laughs> Αμέ. Ο, ο πρώην πάντω head of AI τη uh, Tesla, που συνεχώ ξεχνάω το όνομά του, ε, uh, Καρπάθη, oh, νομίζω λέγεται. Ναι, αν θυμάμαι καλά, τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Uh, αυτό έλεγε ότι για να ενώ αυτό ήταν πολύ υπέρ του και θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδο κλπ. ήταν πιο πεσημιστή, πιο νομίζω, όπω και εσύ το αν θα γίνει και πότε δεν θα γίνει. Δεν είμαι πεσημήτρια. Θέλω θέλ, θέλ, να είμαι και λίγο critical, μόνο αυτό. Οι άλλοι λένε μέχρι το 2030, α πούμε, λένε κάποιοι πολύ αισιόδοξοι. Μακάρι. Απλά εγώ δεν μπορώ να. Επειδή έχω και το background το επιστημονικό, χτυπάει λίγο μέσα μου, οπότε δεν να, μπορώ εύκολα προβλώσει. να κάνω prediction. Μου φαίνεται λίγο πιο. Να εμπορικό Ωραίτε, Η ρουτίνα θα πάει στην ακολουθία. Θα πει ότι είναι, βγάζει κάτι καλό, δεν βγάζει κάτι καλό. Ενώ στο mm -hmm. AI έχει πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει. Ξε... Δηλαδή το βάζει το software να σκεφτεί για σένα. Αυτό mm -hmm. κάνει. Οπότε, πού θα καταλήξει αυτό, πώ θα καταλήξει. Εμένα αυτό που με προβληματίζει, αλλά θα σα πω ποιο είναι αυτό που καταλήγω, είναι Ωραία, υπάρχουν τα biases τα οποία λέγαμε και mm -hmm. τα, με τα οποία μπορείς να κάνει train ένα μοντέλο και μπορεί να βγάλει σε περίεργα αποτελέσματα θεωρώ πως πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κόβονται για παράδειγμα να δεις ότι αν η γλώσσα η οποία βγαίνει έχει μέσα επικίνδυνοτητα <σοκίδη> δηλαδή προτείνει σε κάποιον να κάνει μια πράξη η οποία είναι για παράδειγμα είναι ρητοκίνδυνη αυτό είναι το ένα το δεύτερο, γύρω από τα biases, τα οποία είναι όντω μια πραγματικότητα, το οποίο είχα δει τώρα σε άλλο επίπεδο, αλλά σχολιάζω ότι αυτό το οποίο λένε ότι για παράδειγμα οι, οι, άνθρω, οι Αφρικανοί, οι Μαύροι έχουν λιγότερα προβλήματα υγείας είχε να κάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό το ότι συμμετέχαν πολύ λιγότερο σε έρευνες και λαμβάναν πολύ λιγότερη περίθαλψη. Mm -hmm. Δηλαδή ήταν, ήταν όλο, α το πούμε έτσι, περίεργο. Ωραία. Κάποιοι λένε ότι εκεί ίσως ο τρόπος είναι να βάζεις positive biases, κάτι με το οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι μπορεί αυτό να είναι κάτι που θα γυρίσει boomerang. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι όσο σκέφτεσαι ξανά και ξανά και λες ωραία εμένα ποιο είναι ο σκοπός που θέλω να εστιάσω εδώ πέρα. Θέλω όλοι για παράδειγμα να μπορούν να πάρουν μια καλή συμβουλή ξέρω εγώ για το πώς να φτιάξουν το πλάνο της κάμερας και όλο αυτό και όσο Εστιάζει σε αυτό, δηλαδή βοηθάει αυτό του περισσότερου ανθρώπου να πετύχουν αυτόν τον σκοπό. Mm -hmm. Ότι εν τέλει καταλήγει να κάνει κάτι με όλο και λιγότερο bias, γιατί mm -hmm. εστιάζει στο τελικό αποτέλεσμα το οποίο θε να βοηθάει του πάντε οριζόντια. Mm -hmm. Αυτό είναι αυτό το οποίο εγώ βρίσκω ω ένα μηχανισμό να βοηθάει. OK, okay ναι, Anyway. Το είχα... Είπα έτσι το, το πόνο μου και εγώ. Εντάξει, τα βγάλα από μέσα Ναι, ναι, το βγάλα. Δεν είχα πάνω τώρα να πω, αλλά ναι. Ναι, Ωραία, οπότε εγώ θέλω να, ε, να κάνω μια έτσι, στροφή τώρα και να, να πάω λίγο στο, στο πριν από το σήμερα. Πώ φτάνει κάποιο να κάνει αυτό που κάνει εσύ σήμερα, Πολύ, Πολλά λήψει, πολλά, mm -hmm. πολλά άλματα. Ε, μη γραμμικέ πορείε και transformation okay. <laughs> δηλαδή Α, έστω λοιπόν εντάξει να το, να το θέσω να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο σαν ερώτηση για ναι, να, ναι. Ε, να βοηθήσω λίγο και το, την απάντηση να βοηθήσω να, να το πάω προς εκεί που θέλω έρχεται εδώ πέρα ε, ένα παιδί 18 χρονών mm -hmm. και έχει ακούσει όλη αυτή τη συζήτηση έχει ενθουσιαστεί από αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα την ή τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί στο μέλλον Πώ θα ε, έλεγε να ξεκινήσει. Για το κομμάτι, υπάρχουν δύο, δύο βασικέ γραμμέ που έχω στην καριέρα. Είναι και το ερευνητικό και τον ευρωπιστήμονας, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτό μπορεί να, να το ακολουθήσει από την ψυχολογία ή από την ιατρική, ή από την γλωσσολογία ή τέτοιου κλάδου. και είναι το, το AI, το mm -hmm. οποίο μπορεί να το ακολουθήσει για το speech, είτε από τη γλωσσολογία μετά πηγαίνοντα υπολογιστικά, κάνοντα. Mm -hmm κάποιο μάστερ, κάποια μετακπαίδευση, είτε από το computer science. Πολλοί που δουλεύουν mm. σε αυτό το χώρο έχουν βασικό πτυχίο computer science και μετά έχουν ειδικευθεί mm -hmm. στο, στο speech και έχουν καταλάβει κάποια πράγματα και ειδικεύονται και κάνουν, α, α, αναπτύσσουν αυτούς τους αλγορίθμους. Ε, ναι, κάπως έτσι. Εσύ πώς θα έκανες? Εγώ ε, δεν βρέθηκα στο STEM, <laughs> <laughs> δεν ξεκίνησα από το STEM. Βρέθηκα μετά, μπήκα μετά, εγώ ξεκίνησα... Okay. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία. Mm -hmm. ε, δεν ήθελα ποτέ όμως να γίνω καθηγήτρια, ήθελα να σπουδάσω linguistics, γιατί από μικρή ήμουν πολύ, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτόν τον κόσμο. Mm -hmm. Με εξέταρε πάρα πολλή γλώσσα σαν ικανότητα. Οπότε ήθελα να πάω να σπουδάσω το linguistics, τη γλωσσολογία, neurolinguistics, psycholinguistics. Μετά έκανα μεταπτυχιακό στην ψυχολογία τη γλώσσα, πήγα στο Δημπούργο. Μετά διδακτορικό στην Ευρωεπιστήμη τη Γλώσσα, όπου. Έγινα και exposed και σε όλα αυτά τα, τα, τα ψηφιακά skills, τα STEM skills, machine learning και το, το, το μεταπτυχιακό μου το είχα κάνει πάνω σε AI, ε, τη διατριβή ενώ machine learning, statistics, άνοιξε ένας άλλος κόσμος mm -hmm. με το, mm -hmm. μετά το πρώτο μου πτυχίο για μένα και μετά μπήκα, ήταν διχοτομικά δηλαδή, είτε θα γινόμουν καθηγήτρια πανεπιστήμιου, είτε θα ακολουθούσα την έρευνα. Ε, ταγμένη full time σε αυτό, σε σχέση με τον εγκέφαλο, είτε θα έμπαινα στο industry και διάλεξα την κουρτίνα 2. Γιατί, για πες ε, Εντάξει, με το ένα πόδι είμαι ακόμα. Α, ακόμα, δηλαδή, έχει να κρατήσει λίγο ανοιχτή πορτούλα α πούμε, εκεί πέρα. Πάντα αυτό. Δεν, να κλεί, δεν μπορώ να κλείσω την, α, την πόρτα okay. στην έρευνα, ούτε, στο, ούτε σε αυτά που έκανα σε σχέση με τον εγκέφαλο. Ε, μου, με εξύταρε πάρα πολύ να δω. Πώ μπορούμε όλα αυτά που κάνουμε ή mm -hmm. που λέμε πιστεύουμε να τα κάνουμε τελικά προϊόντα, να έχουν ένα ένα immediate α, αντίκτυπο. Mm -hmm. okay? Και μου άρεσε, μου άρεσε και ο χώρο του business σε κάποια άλλα κομμάτια που γνώρισα. Δηλαδή, μου άρεσε σε κάποια κομμάτια ίσω περισσότερο από το χώρο του academia, σε κάποια κομμάτια μου άρεσε το academia περισσότερο από το business. Αλλά ο βασικό μου πλέον ήταν αυτό, να κάνουμε mm -hmm. productize Πώ λειτουργεί, ήταν πιο άμεσο με την καθημερινότητα των ανθρώπων και των χρηστών. Mm. Μία άλλη δραστηριότητα που έχει είναι το Greek Girls Code. Ναι. Πώ φτάνουμε εκεί, δηλαδή, γιατί. Έκανε αυτό το οποίο και υπάρχει και παράλληλα και το Greek Girls Code. Ναι. Πώ φτάνουμε εκεί. Το Greek Girls Code και τι είναι. το, το ξεκίνησα το 21, την τελευταία μέρα πριν το δεύτερο lockdown. Οκ. Okay. okay. Mm. Το είχα... Είναι μια ψηφιακή καμπάνια. Εγώ είχα ήδη εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που είχα κάνει, είχα συμμετάσχει εγώ σε παρόμοιε ή σε δράσει. Όσο προλάβαινα με το διδακτορικό και με όλα αυτά. Και στην ουσία το Gridgel Scout προσπαθεί, έχει διτό ρόλο. Μπορεί και, Μπορεί και τρει ε, ρόλους να έχει να βγάλει παρά έξω τα πρότυπα που υπάρχουν σε <στονίκια> γυναίκε, στο STEM, στη τεχνολογία, στο business. Κυρίως πιο νέες, ναι, πιο early stage γυναίκες που μπορεί να ταυτιστεί και πιο εύκολα μία κοπέλα που μπορεί να κάνει, ας πούμε, τώρα το πρώτο της πτυχίο ή να, να δίνει ή να κάνει το μεταπτυχιακό της και να θέλει, δηλαδή, τι μπορεί να κάνει. Το ένα είναι τα πρότυπα, το άλλο είναι οι, οι εθελοντικές ε, δράσεις που mm -hmm. κάνουμε, που προσπαθούμε να, ε, κάν, να, να βγάλουμε προς τα έξω τα digital skills, τα STEM skills, το άλλο είναι ότι μας καλούν πολλοί ε, πολύ φορείς για να κάνουμε κάποια μικρά workshops. Mm -hmm. Οπότε όλο αυτό το έκανα... Κυρίως, βασικά, ήθελα να μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία σε κάτι. Να, να, επειδή εγώ... Δεν ήξερα όταν ήμουν πιο μικρή πώς μπορώ να κάνω αυτά που είχα στο μυαλό μου είτε ήθελα να κάνω. Δεν είχα τόσο προσβάσιμα role models, κυρίως γυναίκες, γιατί ο χώρος αυτός από το linguistics ήταν, υπήρχαν περισσότερες γυναίκες. Δεν ήξερα πώς μπορώ να φτάσω αυτό. Και αυτό που ήθελα να κάνω και target είναι πώς μπορούμε να φέρουμε γυναίκες από τη δικιά μου τη γενιά, από τα 90s γυναίκες που δεν έχουν προοριστεί για το STEM, δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι μπορούν να δουλέψουν στο STEM, να εργαστούν στο STEM. ή mm. Το πρώτο στοιχείο να μην είναι στο STEM, να μπουν στο STEM, να πάρουν STEM skills. Ε, και όλο αυτό έχει την ομπρέλα της διεπιστημι... διεπιστημονικότητας, mm -hmm. που πολύ το ένα, ένα βασίλειο με επηρέασε στη διεπιστημονικότητα, στο πώς αντιλαμβάνομαι ε, πώς μπορούν να ενωθούν οι επιστήμες, τι όφελος έχει και για τις ίδιες επιστήμες και για την κοινωνία ε, περισσότερο. Οπότε αυτά κάνουμε στο Greek Girls Έχουμε μια πολύ όμορφη ομάδα, mentors, Μπορείτε να μας βρείτε στο Twitter σχεδόν κάθε εβδομάδα να αποστάρει mm -hmm. κάθε ε, διαφορετική κοπέλα. Στο site μας, Facebook, LinkedIn, Instagram, αυτά. Εγώ θα ρωτήσω ε, την τσίζη ερώτηση γράφουν κώδικα οι κοπέλες, οι, περισσότερε, ελληνίδες. Περισ... Οι περισσότερες, ναι. Οι περισσότερες, ναι. Τώρα, εντάξει, το, το Greek Code δεν ασχολείται αυστηρά και μόνο με το coding. Mm -hmm. Είναι και ένα punchline, εννοείται κάνουμε, έχουμε κάνει πολλά workshops στο coding. Οι περισσότερες, ναι, αυτό που χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι αρχίζουν και μπαίνουν ακόμα περισσότερες στου χώρου mm -hmm. στους χώρους αυτούς. Όσο περνάνε τα χρόνια... Γίνεται μια προσπάθεια και από τις ίδιες γυναίκες και από κάποιους οργανισμούς. Ε, εντάξει, οι έρευνες είναι λίγο μια έρευνα που βγήκε το 20 το 19, δεν θυμάμαι, το 21. Δεν, τα έδειχνε μικρά στατιστικά ακόμα για τις γυναίκες. Mm -hmm. Αλλά είναι σημαντικό να φέρουμε τις γυναίκες και minorities, γιατί μίλησαμε για diversity offline που έχετε εσείς εδώ και μπράβο σας. Αλλά minorities να φέρουμε και... Να έχουμε diversity για να είναι και τα προϊόντα mm -hmm. diverse. Mm -hmm. Δηλαδή το AI να είναι και complementary που είπαμε πιο πριν και ε, diverse και include, inclusive. Όχι, είναι, είναι πολύ σημαντικό και εντάξει, ήταν ε, ε, ερώτηση. Τώρα ξέρεις λίγο τσίτσα ναι. αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ το account ε, τα τελευταία περίπου δύο χρόνια νομίζω. Mm -hmm. ε, οπότε παίζει να είναι από τι αρχέ κοντά mm -hmm. από αυτό που μου λε. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό που έχετε κάνει. Που το είπε εσύ λίγο, αλλά έχει όντω πολύ ενδιαφέρον ότι κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα διαφορετικό άτομο το οποίο λέει πρακτικά την εμπειρία τη. Αλλά και ποια ε, είναι, μα μα νοιάζει. Δηλαδή, να σπά λίγο και το στερεότυπο ότι α, ο επιστήμονα, αυτή η πολύ επιτυχημένη γυναίκα στι επιχειρήσει, είναι μόνο αυτό. Mm. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να, είναι, να, έχει πάρα πολλά χόμπι, μπορεί να είναι φαν, μπορεί να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, να τη στο θέατρο. Δεν είναι να τρώει αυτό. Δηλαδή, αυτό που κάνει το Greek Girls Code είναι το day to day. Δεν και είναι, δεν είναι Ναι, πιο... Να μπορεί να κάνει ερωτήσει, μπορεί να αποστάρει τα της. Δηλαδή, λίγο εξανθρωπίζουμε mm -hmm. και το image που υπάρχει γύρω από κάποιου πιο στιγνού κλάδου και πιο strict επιστημονικού mm. ή και μη. Να, να δείξουμε ότι ο επιστήμονα, αυτό που μου αρέσει εμένα, να λέω, ο επιστήμονα δεν είναι ειδική πάστα. Ε, δεν χρειάζεται να είσαι κάτι ειδικό, ε, ούτε κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπω το έχει η κοινωνία, είτε για τον άντρα είτε για τη γυναίκα επιστήμονα. Mm -hmm. Μπορεί απλά να είσαι εσύ και να. να, να να είσαι επιστήμονα, πολύ απλά. <laughs> Why not. Και πραγματικά αυτό που βλέπω είναι ότι. Αυτό που βλέπω. Που θέλω να πιστεύω ότι αυτό περνά, γιατί προφανώ δεν είμαι δεν είμαι το target group, οπότε δεν μπορώ να πω πώ το βλέπει κάποιο άτομο από αυτή τη σκοπιά. Αλλά θεωρώ το ότι να βλέπει να έχει μια σκέψη και να πει Θα μ' άρεσε αυτό, mm. αλλά δεν μου ταιριάζει. Για οποιοδήποτε λόγο που νομίζει στο μυαλό σου ότι είναι λάθο. Μέσα από αυτό νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει. Δηλαδή, άμα είσαι στο, στο μετέχνιο, θεωρώ ότι αυτό εύκολα θα κάνει το άλμα και θα πει: Οκ, okay. ε, είδα μια κοπέλα που είχαμε τα ίδια αιρεθήματα μεγαλώνοντα ή ναι. είχαμε τον ίδιο περίγυρο, έχουμε πάρει μια χόμπι. Δηλαδή, όλο αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. το, και... το relate, ναι. Επίση, το να δει πώ μπορεί να, ε, να κάνει αυτό που θέλει. Πώ mm. μπορεί να σπουδάσει αυτό που θέλει. Πολλά πτυχία δεν, είναι, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολλοί κλάδοι για να σπουδάσει. Πώ π.χ. neuroscience δεν θυμάμαι να υπάρχει. Όχι, oh, δεν νομίζω δηλαδή, υπάρχει. Αυτό. Υπάρχει ένα μεταπτυχιακό νομίζω cognitive science που είναι, είναι πολύ κοντά. Αυτά. Πώ μπορεί κάποιο, μια κοπέλα να τα ρωτήσει σε μια από αυτέ τι γυναίκε που κάνουμε host κάθε εβδομάδα, για να πάρει και ένα, μια πρακτική συμβουλή ή και μη πρακτική, για να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό νομίζω ε, ήθελα και εγώ να πετύχω. Είναι, είναι, σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμένα έχει τύχει σαν άτομο να με βοηθήσει το ότι έχω να μιλήσω με κάποιον mm. κάποιες στιγμές στη ζωή μου να ρωτήσω μία-δύο απορίες και αν νιώθεις, γιατί εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι, γιατί προφανώ αν υπάρχει αυτό, εγώ με, από την άλλη πλευρά. Αλλά αν νιώθει ότι μια αγορά και ένα χώρο είναι εντελώ ανδροκρατούμενοι, ε, μπορεί αυτό να είναι αυτό που λέμε intimidating. Να ναι. κάποιον. Δηλαδή, και επειδή είναι ένα τύπο που κάνουμε με τον Αντώνη, δηλαδή. Μερικέ φορέ μπορούμε οι άντρε να είμαστε λίγο γορίλε. Αυτό μπορεί να είναι κάπω λέξει να μην, να μην νιώθει ότι μπορεί να το προσεγγίσεις εύκολα, ξέρεις, κάποιο άτομο ή κάποιον χώρο. Οπότε θεωρώ ότι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν, να υπάρχει επιλογή ατόμων που είναι πιο relatable ναι. με σένα κάπου. Ναι. Χωρίς να λέω ότι απαραίτητα ξέρεις, ωραία, τώρα πρέπει να βρούμε από την κάθε ομάδα και από την κάθε πληθυσμιακή ομάδα και να δημιουργήσουμε, ξέρεις, από ένα group. Δεν ναι, ξέρω όχι, με αυτό... quote, όχι με κουότα, όχι ναι. το force. Ναι. Το οποίο εγώ έχω πολύ μεγάλο προβληματισμό γύρω από αυτό. Ναι, να... είναι μια συζήτηση. Να μην είναι, είναι, με, είναι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα. Άμα, άμα το δει πάλι και αυτό το μακροπρόθεσμα, μια εταιρεία για παράδειγμα τι θέλει. Θέλει του καλύτερου δυνατού υπαλλήλου δεν βρίσκω κάποιο λόγο γιατί να μην είναι οποιοδήποτε ενήλικα ένα καλό προγραμματιστή. Οπότε προσωπικά, σαν επιχειρηματή, εγώ θα ήθελα να έχω πρόσβαση σε όλου αυτού και ναι. να μην φοβηθεί κάποιο άτομο να κάνει αίτηση σε μια θέση εργασία που έχουμε ή να συμμετέχει κάπου. Ναι, είναι μετά και το company culture το πόσο θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να έχει την κουλτούρα και από θέμα Πώ ε, πώς το βγάζει προς τα έξω για να μπορούν και οι γυναίκες αλλά και από πρόσθεσης δηλαδή το, το hiring όλο να μην είναι προσχεδιασμένο για αντρε mm -hmm. γιατί πολλές φορές έχουμε δει να υπάρχουν biases στο, στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο hiring Θε να πεις ένα παράδειγμα δεν μου έρχεται τώρα. Ναι. <laughs> αλλά ναι, αλλά... αλλά έχει έχεις παρατηρήσει και. Το έχω, έχω, ακούσει. Το έχω, ναι, το έχω ακούσει. Θα το βρω, μπορώ να σου στείλω. Εμεί, για παράδειγμα, στι δικέ μα αγγελίε προσπαθούμε να είναι gender neutral, για παράδειγμα. Ναι, Όπω ναι. τι γράφουμε. Ε, και, βασικά, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στα κότα και να πω ότι νομίζω τα κότα είναι λάθο. Αν, αν ρωτά εμένα, δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα είναι 40% γυναίκες, γυναίκε, 50% ή 60% Όχι, γυναίκες. Όχι, αλλά να σταματήσω. Ναι. Το, με την Marathon Venture Capital η έρευνα που διάβασα, που ήταν πολύ χρήσιμη γιατί δεν υπήρχε κάτι τώρα για το startup οικοσύστημα, είχαμε 80-20 ναι. και είχαμε 2% leadership. Mm -hmm. Εγώ, ένα quota στο leadership θα το, το βάζα. Θα, θα πρέπει να υπάρχουν yeah. ενδεχομένω κάποια ελάχιστα. Like. Εγώ με το 50-50 διαφορώ, διαφορώ. Όχι, Γιατί με το 50-50 το δεν, το... δεν ισχύει. Το δεν ισχύει, αλλά δεν μπορεί να λες... ότι όλο ο κόσμο είναι. εμεί είμαστε άντρε, εμεί οι γυναίκε από sex assigned at birth. okay yeah. let me be very clear about this. Ε, όχι, το, το identifiable sex gender. Ε, δεν μπορεί να λες ότι εμεί είμαστε αυτοί, οι είμαστε αυτοί και υπάρχει πολύ κακό και έντονο χάσμα σε πολλά μέρη που. Κόσμο δεν θέλει να υπάρχει. Δηλαδή mm -hmm. δεν είναι random, δεν είναι statistically random. Πολλέ γυναίκε μπορεί να θέλουν να μπουν στο STEM, δεν, δεν καταλήγουν να, να, να μπαίνουν στο STEM. Μπορεί να μπαίνουν στο business, στο technology μετά να φεύγουν από, κάθε, από κάποια χρόνια. Mm -hmm. Πότε υπάρχει, αυτό ακολουθεί. Αυτό, αυτό μόνο με τα κουότα λίγο. Έκανε ένα μπαρτζίν, sorry. Όχι, όχι. Έχει ε, 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 πολύ δίκιο. Δεν, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό νούμερο και γι' αυτό γενικά <tères> τα νούμερα δεν, υπάρχει, εμένα, δεν μου αρέσουν. <tères> και όλα σαν, σαν, τέτοιο, αυτό που θα έλεγα, που θα ήθελα εγώ, αν, μπορέσω, αν είχα ένα μαγικό ραβδί και θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε θέλω. Θα έλεγα, δεν θα ήθελα ούτε ένα άτομο, ανεξαρτήτω το φίλο του οτιδήποτε άλλο. Να, να, μην, να νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει μια, managerial θέση, να νομίζει ότι δεν μπορεί να μπει σε μια θέση είναι ένα στα εκατό, δεν με πειράζει ας είναι ένα και ας μην είναι το quota σωστό συστογωγικά, ναι. αλλά... Δεν θα ήθελα ούτε ένα άτομο να, να αισθανθεί ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτό. αυτό Μου σου ωραία πάσα, γιατί δεν είναι μόνο τα κουότα. Είναι και το, το πόσο οργανικά είναι την εμομένωση. mm είσαι. -hmm. Δηλαδή, αν υπάρχουν ε, ε, 20 γυναίκες ε, σε, σε, μια εταιρεία και 20 άντρες. Και 20 γυναίκες είναι associate level και 20 άντρες είναι manager, management level. Εκεί βλέπεις πάλι άλλο ένα χάσμα. Δηλαδή, το ζήτημα είναι να μπαλανσάρουμε και οργανικά επίση και για τι γυναίκε αλλά και για του άντρε. Οι εταιρείε να προσπαθούν ήδη να κάνουν πράγματα, mm -hmm. να συνδυαστεί η μητρότητα σωστά, όλα, όλα αυτά. Να, να δοθεί. Να είναι tailored δηλαδή ε, το culture. Αυτό είναι, ειδικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κομμάτι τη μητρότητα έχει άμεσο βιολογικό αντίκτυπο επάνω στο άτομο. Mm -hmm. και είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι γενικά οι άνθρωποι το θέλουν εξίσου, αλλά το, το βιολογικό βάρος κάποιων μηνών πρακτικά δηλαδή πέφτει στον έναν. Οπότε, ναι, ναι. αν θέλουμε να υπάρχει μια ισότητα και μια ίση αντιμετώπιση, πρέπει όντω να υπάρχει ένα διαμοιρασμό, μια διευκόλυνση. Δεν ξέρω πώς να το πω το ριμ... σε αυτό. Το remote π.χ. βοήθησε πάρα πολύ. Ε, κάποιες γυναίκες να συνδυάσουν τη μητρότητα mm -hmm. με τη δουλειά. Αυτό δεν υπήρχε τόσο flexible ε, τόσο διασπαρμένο τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. Όλοι νόμιζαν ότι αν δουλεύεις remote, δεν δουλεύεις. Γιατί δουλεύουν οι remote. <laughs> <laughs> ναι, αλλά αυτό τώρα είδες με το COVID και, την, και το remote culture που άλλαξε, πόσο και εμά και ίσως και η αντίληψη των εταιριών άλλαξε. Mm -hmm. Βέβαια έγιναν πολλά με τα ε, mass hirings, mass layoffs... Ε, αλλά ναι. τουλάχιστον στο κομμάτι τη μητρότητα, αυτό το flexibility ή και τη πατρότητα, γιατί δεν είναι μόνο οι μητέρε, ε, βοήθησε λίγο το remote να, να δουλέψει λίγο με το ναι. χάσμα. Έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι αυτό. Δηλαδή, αν εγώ κάτι θα μπορούσα να, να κρατήσω και είναι το, για μένα τουλάχιστον το πιο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν να ακολουθήσουν κάτι ή αποθούνται από το να ακολουθήσουν κάτι που θα το θέλανε. Mm -hmm. Γιατί. Για λόγου άσχητου. Για τουλάχιστον λόγου, ναι. Για και, τους λάτους λάτους, ναι και, και, και να βγάλουμε πέρα από το, το gender equality και να κλείσει το χάσμα, να βγάλουμε και πιο έξω την επιστήμη ή την mm -hmm. τεχνολογία, όλα αυτά που κάνουμε, τέλο πάντων, πιο προσβάσιμο στο κοινό. Είναι ωραίο να τα συζητάμε. Ε, mm -hmm. Δηλαδή, είναι ωραίο να το, να το κάνουμε πιο όχι εκλεγκευμένο, πιο προσβάσιμο. Όχι ελιτιστικό δηλαδή Να όχι είναι... ελιτιστικό να μην το κρατάμε πίσω από κλειστέ mm -hmm. πόρτε εργαστηριών ή συνεδριών. Να μιλάμε για αυτά. Αυτά είναι mm -hmm. τα όμορφα πράγματα που πρέπει να, περ, να περνιούνται. 100. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ και αυτό προσπαθούμε. Εντάξει, εμεί εδώ δεν είμαστε εκπαιδευτικό ίδρυμα, Όχι, αλλά μα... για αυτό το να μιλάμε. Βλέποντα ένα παιδί ή σκρολάροντα και βλέποντα ένα podcast, μπορεί κάπω να δημιουργηθεί μια αντίληψη. Δηλαδή αυτό που κάνετε εσεί, αυτό που κάνουν και άλλοι, το, το φέρνει πιο κοντά το, στον τελικό χρήστη. Οπότε ναι. μπορεί να, να ακούσει, α πούμε, μια συνέντευξη για μια εργασία, για το day-to-day -day, ή κάποια ιδέα να, σαν όλα αυτά που είπαμε πριν για το AI και, το, και τη γλώσσα. Γιατί όχι, mm. Δεν το είχαμε παλιότερο mm. αυτό. Ηταν πιο απομακρυσμένα αυτά. Να και ζωντανό παράδειγμα εδώ πέρα, οι αυτοί που έχουν πει μιλάμε με ανθρώπου που δεν έχουν καν πτυχία οπότε. Ισχύ, Ισχύ, Ισχύ. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> δεν υπάρχει ελιτισμό <laughs> μέσα από τα πράγματα. Είναι... Yeah. Ε, ε, όχι, ε, είναι πάντω πολύ σημαντικό και εμένα μου αρέσει δηλαδή, και να το κρατήσουμε και σαν έτσι κατακλείδα. Σα, σα ναι. Σαν μήνυμα, ναι. <laughs> Τέλεια. Συμφωνώ και εγώ. Ε, ε, εγώ θα πω που πριν το πάμε και στο τελευταίο κομμάτι που είναι να προτείνουμε κάποια πράγματα, πού σε βρίσκουμε γενικότερα. εμπαλατσού.com, ethical.ai, critical.com και σε LinkedIn, Twitter. Είναι το ethical το Έθικο είναι η, η ατομική μου επιχείρηση. Ω, oh, oh, τέλεια. τέλεια. καλές δουλειές Ευχαριστώ. Και καλή αρχή, λέμε. Ευχαριστώ, καλή τέλεια. αρχή. Ναι. Θαυμάσια. Θα οπότε μπαίνοντα στο τέλο, λοιπόν, τώρα μπορούμε να προτείνουμε πράγματα. Επειδή είσαι καλεσμένη, έχει το δικαίωμα να προτείνει παραπάνω από ένα. Ενώ εμεί περιοριζόμαστε στο ένα. Okay. Όχι okay. Είναι έτσι το Οπότε μπορεί να πάσετε πρώτη τελευταία και μα ε, διαλέγει τώρα, να ξεκινήσει εσύ, δηλαδή, να, να προτείνουμε εμεί και να προτείνει τελευταία. Τι προτιμά από τα δύο. Ε, τελευταία. Τελευταία. Πάρι, τέλεια. Μ' αρέσει που, μου πέταξε την πάσα. Μπορώ να προτείνω κάτι το οποίο δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, ναι. αλλά το έχω στο, στη λίστα. Θα προτείνω ένα βιβλίο του Σάμ Χάρι, το οποίο mm -hmm. λέγεται Making Sense. Και το νο, την Αγγλία το τσίμπησα, από εδώ, δεν θυμάμαι τέλο πάντων. Και το έχω στο κομμωδίνο να το διαβάσω τώρα. Μόλι τελειώσω το foundation του Ασίμοφ, θα πιάσω αυτό μάλλον. Οκ. Okay. Um... Δεν είχα σκεφτεί εγώ κάτι και αυτό. Ε, ε, να ε, ε, πω, να πω. Πες, πες, πες και λοιπόν, το θα προτείνω το ε, βιβλίο του Steven Pinker, το Language Instinct, το γλωσσικό instinct. Mm -hmm. Το οποίο είναι το βιβλίο που ανέφερα πριν ότι διάβασα σε ευαίσθητη ηλικία και μου έδειξε, είναι πολύ, πολύ ωραία γραμμένο, πολύ καλογραμμένο. Είναι best seller. Με έβαλε στον κόσμο τη γλώσσα, της γλωσσολογίας γλωσσολογία ε, και θα το προτείνω πραγματικά να το διαβάσουν όλοι όσοι βρήκαν έστω και κάτι ενδιαφέρον από αυτό που είμαι σήμερα. Πολύ ωραίο. Κάποιο άλλο? Κάποιο άλλο... Ε, δε... Δεν υπάρχει με το ζόρι, απλά... Θα εννοώ... προτείνω επίση ναι, να διαβαστούν... Δηλαδή, να ακούσουμε τον Νόμ Τσόμς και τον Γκάρι Μάρκους, ε, που είναι θεωρείς ε, και ε, και ο, ο Γκάρι Μάρκους υπήρξε και δικό μου μέντορες, είχα τη χαρά, στο AI ε, και να καταλάβουν πώς γεφυρώνει το, το AI με το science. Ε, mm. και, γιατί κάποιες φορές είμαστε λίγο πιο κριτικά. Τέλειο. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, μια και ο Πάρη ε, ξεκίνησε λέγοντα κάτι το οποίο δεν έχει διαβάσει, και επειδή εγώ δεν μπορώ. Έχω ε, τερματίσει αυτή τη στιγμή, δεν μου έρχεται τίποτα από τα τελευταία. Νομίζω ότι αυτό που θα προτείνω ε, είναι κι εγώ ένα βιβλίο το οποίο σκέφτομαι τώρα να αγοράσω και να ξεκινήσω. Και είναι το, το βιβλίο που έχει γράψει τώρα, ο Wait White Wide. Mm. Ε, τα έχω πάθει όλα τώρα, δεν μου έρχεται τίποτα. Θα τα βρω όμω, θα τα βάλω σε link κάτω. Ε, το οποίο πρακτικά, αν θυμάμαι καλά, σου σου δείχνει την ιστορία με κάποια σκιτσάκια λίγο πιο έτσι που έχουν πλάκα και ανά κάποια χρόνια σου λέει πόσα πράγματα γίνανε mm -hmm. και το οποίο μας σε βοηθάει να καταλάβεις το πόσο πιο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία ή τα πράγματα και κάτι το οποίο θεωρείς εσύ τώρα αδιανόητο, πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν mm -hmm. και πριν από 500 χρόνια δεν ήταν καν ιδέα ας πούμε και ότι ξέρεις πόσο γρήγορα γίνονται αυτές οι εξελίξεις, οπότε δεν έδωσα καμία πληροφορία, αλλά υπάρχει link κάτω <laughs> <laughs> Θα σα δώσω κι εγώ είναι από το Web Summit. Είναι αυτό που σα λέω, τη συζήτηση. Τέλεια, Α, Α, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίλια για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εμείς. Χάρηκα πάρα πολύ. Με ρώτησατε πολύ ωραία πράγματα. Και χάρηκα έτσι που τα είπαμε σε πολλά layers. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Τέλεια. Ε, σα ε, ευχαριστούμε πολύ και πάλι και ήταν η δικιά μα χαρά, η αλήθεια είναι. Με του άλλου, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.